Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Φούλτα. Συντονιστήκατε στο ράδιο Μετρόπολης 95,5. Ξέρεις τη μούρλα μου να βλέπω παλιά μάτς. Ναι. Ναι. Αργήσαμε γι' αυτό το λόγο, να πούμε λίγο. Το έβαλε στην γρήγορη κίνηση ή το είχε στην αργή? Όχι, ρε, κανονικό. Α, κανονικό ήτανε. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό έβλεπα. Γιατί έβλεπα, έπαιζε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στο 80 και νόμιζα έπαιζε σε αργό τέμπο γι' αυτό. Ναι, ενώ τώρα ταχύτατο το ποδόσφαιρο. Βέβαια. Ναι. Τι κάνεις? Καλά είμαι, Κωστάκη μου. Τι κάνεις, Νίκο, από τα Γιάννητσα, Νίκο μου. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Δόξα. Αφού δεν μας βρίσκει σε κανένα χαράκομα μέσα. Να έχουμε κανένα καλάζινγκο στα χέρια, κανένα G3 Α3. Γιατί? Και να κρατά. Τι, δεν βλέπεις τι γίνεται να πούμε. Τι? Ο Ερντογάν. Την έχει δει να πούμε τσομπανόσκυλο. Αρχίζει και γαυγίζει. Μην ασχολείσαι ρε με αυτά. Θα είναι παραμύθια. Θα καθαρίσουν οι Αμερικάνοι. Ό,τι θέλουν οι Αμερικάνοι. Θα... Παραμύθια και παραμύθια. Θα τρελαθεί κανένα Ραπτόπουλο Τούρκο να πούμε σε κανένα μαχητικό επάνω. Θα ρίξει κανένα όλμο και θα γίνουμε ολοκαύτωμα όλοι μαζί. Θα ζητήσουμε βοήθεια από του Αμερικάνου. Θα τελειώσει η ιστορία. Ναι. Γιατί εδώ πήγανε κάτι γιώτα τρία και φιλούσαν τα σύνορα χωρίς όπλο και του τσακώσανε, να πούμε. Εντάξει. Γιοτάδες ήταν. Δεν το ξέρεις. Γιοτάδες ήταν. Τώρα μην τα κατηγορήσεις. Αν πάει τα κομμάτια τώρα θα το τσακώνανε το. Εντάξει, τα παιδιά είναι σε δύσκολη στιγμή. Ποια δύσκολη στιγμή. Εντάξει, τα έχουν συλλάβει άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ευρωπαϊκό πολιτισμό και γενικά πολιτισμό επάνω τους. Ναι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να τραβάνε αυτή τη στιγμή. Ναι. Και όσο να πεις. Εσύ στην Τούμπα πολύ πολιτισμό έχεις. Ο Τούρκος από την άκυρα. Γενικά, κοίταξε να πεις. Γενικά, ο Έλληνας έχει πολιτισμό. Καλά, ναι. Έτσι. Βοηθάει κόσμο, έτσι βοηθάει ανθρώπους. Αλτρουιστής είναι ο Έλληνας, βέβαια. Δίνει ένα πιάτο φαγητό στο σπίτι. Καλά, ναι. Δεν τι ακαλά. Άμα δεν ήταν ακαλά, δεν θα ερχόντουσαν όλα τα πλοία εδώ πέρα. Ό,τι πλοίο υπάρχει εδώ έρχεται. Ποιο πλοίο? Ό,τι πλοίο από Αφγανιστάν, Τουρκμενιστάν. Δεν τους θέλεις. Μόνοι του μόνοι του. Τι τους κάνω εγώ, τους διώχνω? Πώς τρώνε? Αφού παίρνετε λεφτά για να τους έχετε. Πώς τρώνε αυτοί οι άνθρωποι? Δεν τρώνε κάτι. Σας δίνει η Ευρωπαϊκή. Δεν κυκλοφορούν μέσα στο δεν παίρνουν λεφτά, δεν γίνεται. Παίρνουν, ναι. Αφού κονομάτε. Τι κάνετε, καλοί άνθρωποι είστε. Παίρνετε από τη ΜΚΙΟ τα λεφτά, καλοί άνθρωποι. Είμαστε καλοί άνθρωποι. Δεν θα μας κρίσει τώρα και με τους Τούρκους να μας βάλει το ίδιο καζάνι τώρα. Πιο πολιτισμένοι είναι οι Τούρκοι. Πλάκα κάνει. Έπρεπε να να το Μετρόπολη στην Κωνσταντινούπολη να πούμε. Τι θα είχες να φας κάτι βούρδουλες? Από ποιον αφού βούρδουλες? Oh. Ποιον ήθελε να από κάνω? Από τους Τζανταρμάδες. Ποιον? Εδώ... Θα ερχόταν ο Τζανταρμάς να πούμε δύο μέτρα με τη μουστάκα να πούμε. Ναι. Θα έλεγε ποιος είναι ο Ραπτόπουλος αυτός. Ναι. Το εξπρέσ το μισονυχτή το έχει δει. Πάει κόντρα το Μετρόπολη. Πάει κόντρα κανένα το Μετρόπολη. Αφού είναι όλοι γεσέρε. Ποιο πάει κόντρα? Έχουν Ερντογάν, έχουν Σουλτάνο. Πήγε κόντρα το Μετρόπολη κανένα. Γιατί εσύ δεν πας κόντρα? Πού ξέρει γιατί. Με ποιον τα έχει καλά? Δεν πείραξα δηλαδή. Δεν κριτικάρεις τον Ιβάν, δεν κριτικάρεις τον Καρυπίδη, δεν κριτικάρεις τον Μαρινάκη, δεν κριτικάρεις να πούμε τον Σούπερ 3, τον Νίκο από τα Γιάννητσά, τον Γιάννη το. Αυτό. Τι, είπα τίποτα κακό γι' αυτό. Όχι, δεν είπες τίποτα κακό. Κριτική κάνεις. Λες τα καλά, λες και τα αρνητικά. Αυτή είναι η δουλειά σου, αδερφέ μου. Μια χαρά γίνεται κριτική. Ενώ αν είσαι στην Τουρκία, στη Χουριέτ να πούμε. Ναι.
Θα έλεγα τον Ερντογάν. Θα ερχόταν εκεί οι τσέτες να πούμε με τα άλογα. Ναι. Και δεν θα σε έβλεπε ούτε ουρανός, ούτε η θάλασσα. Θα σου να τις με το μέρος στο Βόσπορο. Θα σε κάνω σημαδούρα για τα πλοία να πούμε. Δεν νομίζω. Ναι. Θα περνάγαν οι τουρίστες, θα λέγανε βλέπετε αυτό το... Το τσιμέντο, μα ναι, ο Ραπτόπουλος ο Τούρκος είναι. Σώπα έτσι νομίζω. Τι είναι, ρε και εσύ. Δεν μου λες, αυτοί οι οποίοι τώρα στην Ελλάδα είναι αντίθετοι με το σύστημα. Ναι. Είναι πουθενά. Όχι, πουθενά δεν είναι. Αυτοί στην ΕΤΡΙΑ τον Τσίπρα δεν τον γλύφουνε. Το γλύφουνε. Άμα φύγει ο Τσίπρας και έρθει ο Μητσοτάκης, θα γλύφουν τον Μητσοτάκη. Θα πάνε οι δικοί τους. Το ίδιο πράγμα. Υπάρχει όμως μια ελευθερία ρευστότητα στην Ελλάδα. Εδώ τώρα το Μετρόπολης τι ήταν. Ο Γούμενος ήταν αυτό, ο Γούμενος, θα έλεγαν. Ήταν ο Πατατούδης ή το Πατατούδη. Ήταν ο. Πώς το λένε, ο Σούπερ 3 ή το Σούπερ 3. Κυβερνητική δηλαδή πάντα, το Μετρόπολη. Δεν είμαστε κυβερνητικοί. Δεν ξέρω, εσύ ξέρεις. Ήταν, ξέρω εγώ ποιος ήταν. Εγώ για κυβερνητικό πάντως ένα δεν σε ξέρω. Γιατί, μια χαρά, τι. Ψάχανε. Χθες στο Μακεδονία Πάλας κρασιά πήραν. Μπράβο. Βέβαια, στο Βάλ εκεί το. Γραφείο. Όχι, στο Βάλ το μπαρ. Α, μπαρ. Δεν ήρθε κανένας να μας χτυπήσει, να μας κάνει. Τι ήπιες, κανένα ουίσκι ήπιες. Είχαμε τον γιατρό μου, το Φίστα εκεί, το φίλο σου. Ναι. Με τους προστάτες με αυτά όλα. Με τους προστάτες είχαμε ένα ωραίο, αυτό φάγαμε ένα σολομό ωραίο και τα σολομό έφαγες. Ναι, αμέ. Από πού, από την Νορβηγία. Από τον Σαββίδη. Δεν έχει μακαρόνια εκεί τα λεπτά, πώς τα λένε, τα πολύ λεπτά μακαρόνια, πώς τα λένε. Ρε. Χιλοπίτες, ξέρω. Όχι χιλοπίτες, ρε. Για πες. Φιδέ. Πώς. Όχι λαζάνια, ρε. Φιδές. Μακαρονάδα με λεπτό μακαρόνι. Ναι. Έχουμε λέει κάτι πεταλούδες, λέει μακαρόνια. Πεταλούδες. Δεν θέλω εγώ πεταλούδες. Εσύ από την Τούμπα τώρα θέλεις λεπτό μακαρόνι να φάει. Φάει ένα φιδέκι να στανιάρεις να πούμε. Σπάσε και τρία τυριά μέσα να πούμε φέτα. Λέω εκεί μήπως συναντήσω το πρόεδρο μια και έκανα μια. Τον Ιβάν. Ναι. Α κεράσει και το φαΐ. Πού να το ξανασυναντήσει. Δεν έτυχε. Ναι. Ο άνθρωπος να πούμε στην Παναγία σου μελά. Πλήρωσε ο Φίστας. Έκανε τάμα. Τα πλήρωσε ο Νίκος. Πήγε στην τουαλέτα την ώρα που έπρεπε. Είχαμε και ένα. Έχει ένα timing εσύ. Καλά, εμείς κάνουμε παρέα με τρελούς. Δηλαδή, κάναμε. Εκεί ήρθε και ένας φίλος, ο οποίος ασχολείται με τα αυτιά, με τα αυτά, πώς λέω, από τους οριλάδες είναι. Ναι, οριλάς, οριλάς. Ποιος ήταν παλιός, λέει. Ήταν παλιός, να πούμε. Πώς το λένε, πειρατής. Πειρατής. Και FM. Ναι, πώς αυτός ο τεχνικός εδώ πιάνει τα καδρόδια τώρα ναι. Πιάσε τώρα, πιάσε τ' άλλο, πιάσε εκείνο, πιάσε τ' άλλο. Πήγε στο εξωτερικό, σπούδασε. Βρήκε ένα αυτό, μια μέθοδο και βάζει στο αυτή και του ακούνε κουφί. Μπάγο. Ναι. Ωραία πράγματα αυτά. Ναι. Εμένα αυτοί μου αρέσουν. Και εμένα μου αρέσουν αυτοί. Σιγά. Την μπούκα προς τα εκεί, σιγά. Δεν πειράζει, δεν είναι. Από πιπέρι, ναι. Έφαγα αυγό με πιπέρι. Αυγό με πιπέρι έφαγε. Ναι, αυγό με πιπέρι έφαγα. Όχι όμως το κίτρινο, το άσπρο έφαγα. Α, την πρωτεΐνη πήρε. Το άλλο είναι. Την χοληστερίνη την πέταξε. Την πέταξα τη χοληστερίνη, δεν ξέρει καμιά φορά τι γίνεται. Ναι, κάνα βουλό καμιά αρτηρία. Γιατί όταν ήταν ο Σούπερ 3 στα καλά, δεν είχαν τον Τσαλτίδη εδώ πέρα και έγλειφε το Σαουρίδη. Τον έγλειφε. Γιατί τον έγλειφε. Γιατί σοκολάτα. Όταν ήταν η θύρα 10 εδώ πέρα, δεν γλύφαν τη θύρα 10. Πότε πήγαμε κόντρα εμείς ρε εσύ. Κοίταξε γενικά όλοι κάτι γλύφουν. Γιατί άμα πειράξει. Δηλαδή άμα ο Ερντογάν στη Θεσσαλονίκη, τι θα λέγανε. Εδώ Σαββίδης άγιος άνθρωπος είναι και τον κάνουν κριτική. Ο Ερντογάν τώρα. Ο Ερντογάν άμα ήταν στην Ελλάδα θα λέγανε ο Σουλτάνος, ο δικός μας, ο αρχηγάρας. Ο πατριώτης αυτός και τα λοιπά. Ο πατριάρχος, ο Τσεκεβάρα και τα τάξη. Δεν είπα εγώ. Γιατί εδώ τον Τσίπρα κάνανε. Πώς το λένε. Εγώ άλλο θέλω να πω ρε παιδί μου. Ότι αλλιώς μιλάς στην Ελλάδα, αλλιώς μιλάς στην Τουρκία. Μια χαρά μιλάς στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Τέλος πάντων. Τι α σε κάνουν. Κοίταξε να μην μας βρει κανένα χαράκομα. Να έχουμε καμιά χλένη να πούμε. Όποιος μιλάει στην Ελλάδα, στέλνουν τους χωροφυλάκους να πούμε τους. Πώς του λένε αυτούς με τα σκόντα. Τους τζανταρμάδες τους Έλληνες. Πας κόντρα στο σύστημα, ρε. Πας κόντρα στο σύστημα. Ναι. Σε σταματήσει ένας χωροφύλακας. Ναι. Θα πει, άνοιξε το πορμπαγά, σε πετάξει 2 τόνους ηρωίνη μέσα. Θα σε πει. Και. Τι είναι αυτά, θα σε πει. Και. Θα σε πάει στο δικαστή. Ο δικαστή ήταν. Θα πει, αφού σε βρήκα τώρα, πώ αυτά. Βρέσαι, παντού η ίδια είναι τώρα. Ο αντικαθεστωτικός πάει να πούμε στη Σιβηρία. Είτε στην Ελλάδα είτε στην Τουρκία. Τώρα βγάλετε ότι ο Σουλτάνος και κάνει ο Σουλτάνος. Έχει πάει στην Κωνσταντινούπολη να δει πολιτισμό, ρε βλάχο από τα Γιάννη Τσάνα που πού. Έχει πάει στην Κωνσταντινούπολη να φας. Στην Κωνσταντινούπολη μπροστά. Έχει πάει στα χανουμάκια σε τρίξουν. Έχει πάει στην Κωνσταντινούπολη από πίσω. Πα εδώ 20 ευρώ πηδά τι Ρωσίδε και δεν ξέρει αν έχει σύφυλλη ή όχι. Για πα στην Κωνσταντινούπολη με τα χανουμάκια να πούμε. Καταρχήν στην Ελληνική. Βλάχο πάω ξύνα που με ήρθε. Λέγε ρε Νίκο. Δηλαδή να σου πω κάτι. Πήγε στην Κωνσταντινούπολη. Και τι να πάω στην Κωνσταντινούπολη. Πού τα ξέρει, τα γάρι. Σου πω εγώ. Πού τα ξέρει, δηλαδή. Είχα ένα πράκτορα, είπανε, τον Πέπα. Πέθανε ο πράκτορα. Πράκτορα. Τον πέθανε, όχι πέθανε. Μια φορά την εβδομάδα πήγαινε στην Τουρκία. Ναι. Με το πρακτορείο. Και σου είπα αυτό. Και του πετούσε. Εσύ πήγε, είδε. Μετά έλεγε, πάω ξύσω σχολεμένο ο Πέπα, λέει. Α τα έλεγε.
Μα πετούσαν έξω με τι κλωτσιέ, λέει οι Τούρκοι, ναι. Γιατί μα έλεγαν απολύτω του. Τι λέει. Στι γούρνε αυτά. Ναι. Τράπηκα λέει που ήμουν Έλληνα. Ενώ ο Τούρκο έπανε πολιτισμό επάνω του. Μουστάκι. Ο Τούρκο. Ναι. Πήγα εγώ να πούμε στη Θάσο. Ναι. Εκεί στο Βρωμοκαζαβίτη, εκεί του ναι. Κοντού να πούμε. Ναι. Του... ναι. Ναι. Έχει καραόκε τώρα. Λοιπόν, κάτι τουρκάλε. Περιποιημένες, περιποιημένες κάτι δάχτυλα, κάτι αυτά, ναι. Ωραίες, κάτι Τούρκοι. Για να βγουν ναι. Στην παραλία της, στα Δαρδανέλια ή στο Αϊβαλί. Έχει να τη μαζέψει θρησκευτική αστυνομία από εκεί. Πάνε live στην Τουρκία. Έχει κάτι μούφτιδες εκεί. Ναι, ναι, ναι. Μόλις τη δούνε κατευθείαν, παπ, σύλληψη με. Εγώ έτυχα στα Αϊβαλί. Ναι. Βγαίνει που λες μια τουρκάλα, ναι. Με γαλανό μάτι έχει δει τουρκάλα με λαχρινή. Εσύ που μιλάμε, ναι, στο Αϊβαλί. Σόπα. Λοιπόν, ωραία κοπέλα, κυρία. Εσύ που την είδες. Όχι πρόστιχη. Στο Αϊβαλί σου λέω. Ίσως στο Αϊβαλί. Ναι. Ναι. Λοιπόν, κάναμε μπάνιο στην παραλία. Ναι. Λοιπόν, σε κάποια φάση να πούμε, βλέπω κάτι, ένα άσπρο αυτοκίνητο πλησιάζει. Ναι. Τι είναι αυτό, ρε, λέμε. Ναι. Παπ, κατεβαίνουν να πούμε κάτι μουσάτι εκεί πέρα με κάτι ναι. Τουρμπάνια στο κεφάλι. Ναι. Τη βάζουν ένα σεντόνι την κυρία, τη τσιμπάνε μέσα στο αυτοκίνητο για χαρά. Ναι. Λέω το ξεναγώ, τι έγινε ρε φίλε. Λέει ναι. Θρησκευτική αστυνομία, φίλε. Απαγορεύεται. Θρησκευτική αστυνομία. Βέβαια, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή δεν είναι κακόνα. Περάσανε από το καφενείο. Ναι. Είδανε, πίνεις τσίπουρο. Ναι. Μουσουλμάνος. Ναι. Έχεις φάει, φίλε, πρόστιμο, το φυσάς και δεν κρυώνει. Ναι. Α, γι' αυτό πήγα εγώ σε ένα μαγαζί κάτω στη Λεωφόρο Νίκης, τουρκικό. Και λέω, θέλω ένα σαγανάκι, λέω, με παστουρμά και τέτοια που κάνω κτλ. Φέρε και ένα κόκκινο κρασί, λέει. Δεν σερβίρουμε, λέει, αλκοόλ, λέει, εμείς εδώ. Βέβαια, δεν πειράζει. Αλλά μπορείς εσύ να, σαν χριστιανός, λέει, και ασκείσαι στη χριστιανή ουρβατράδες, ναι. Μπορείς να πας, λέει, να πάρεις από το περίπτερο από εδώ και να το φέρεις. Να έχεις το σπίτι, το ούζο, ρε παιδί μου, τσίπουρο στην τσέπη. Άνοιξε και πιέσαι το. Πιέσαι, ρε, εγώ δεν μπορώ να το σερβίρω. Κατά τα άλλα, ευρωπαϊκός πολιτισμός. Αν πει, βέβαια, κάρας εκεί μέσα και πει, πού είναι το. Πού είναι το αυτό, όπως το λένε. Ποιο. Το είσαι το τσίπουρο. Τι απόδειξη από το τσίπουρο. Η απόδειξη, ναι. Εκεί θα βρούμε και θα έχει πρόβλημα. Θα έχουμε πρόβλημα. Θα έχει πρόβλημα. Εκεί με την εφορία. Ναι. Η συνήθεια, Τουρκία ναι. Είναι ό,τι είναι τα παράλια τη. Ναι. Από εκεί και πέρα μέσα η φτώχεια είναι καταραμένη. Ναι. Ενώ εδώ έχει μένει στο τάλι. Κοίταξε να δει. Ναι. Δεν μπορεί τώρα να συγκρίνει τη φτώχεια μισθό, ναι. Τη δικιά μα. Ναι. Με τη φτώχεια εκείνων. Κάτσε μια δεκαετία ακόμα μνημόνιο να πεθάνουν οι γέροι που δεν έχουν συντάξει. Να πηγαίνει άλλη να κάνει λες, για 12 ευρώ. Υπάρχει ποτέ περίπτωση. 12 ευρώ θα βλέπεις κάτι δίμετρες. Θα ξαναρθεί η Ελλάδα στα ίσα της βρε. Ξαναρθείτε στα ίσα της βρε. Κλεφταράδες. Τέλος πάντων, τι γίνεται άλλο εδώ πέρα, τι κάνετε άλλο, πώς περνάτε. Καφέ θα φέρει αυτός εδώ. Τι καφέ να φέρει, ελληνικό ή τουρκικό. Ελληνικό τουρκικό. Πώς θες να το πούμε δηλαδή, για να το παραγγείλουμε. Για λέγε. Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Πάει εκεί η επαρχία, πώς πας. Καλά είμαστε, δουλίτσα υπάρχει. Σε πήρα τηλέφωνο, με λες είμαι σε ραντεβού. Ναι, τι να κάνω, έχουμε. Κατάλαβα, μόλις με το έκλεισε το τηλέφωνο, λέω ραντεβού είναι. Επαγγελματικά ραντεβού, συνεχόμενα. Έκλεισε τη συμφωνία. Ναι, όλα κανονικά. Ναι, εντάξει, βέβαια, όλα πολύ κανονικά. Πάρα πολύ. Συνεχίζουμε πολύ ωραία. Ναι. Και με τα αθλητικά μας καλά τα πάμε. Για ναι. Πρωτάθλημα ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά. Πώς θα πάρει το πρωτάθλημα? Ο ΠΑΟΚ θα το πάρει το πρωτάθλημα φέτος, είτε ναι. Το θέλουν είτε κάποιοι είτε δεν το θέλουν. Πώς θα το πάρει? Και το καλό είναι ότι θα κοντοχτυπιούνται οι δύο αετή επιτέλους. Ναι. Μια ένας θα είναι πρώτος, μια άλλος θα είναι δεύτερος. Ναι. Βέβαια, αετή. Ναι. Ο Εσκομπάρ δηλαδή με τον άλλον. Ο Εσκομπάρ, όπως ξέρεις να το πεις, να πούμε ξέρω. Έτσι τον είπαν οι ΠΑΟΚ. Κοίταξε να δεις, να σου πω. Ο Εσκομπάρ λέει. Πάει στους δικαστές και τους απειλεί να πούμε Εσκομπάρ. Κοίταξε να δεις ο καθένας ό,τι μπορεί κάνει. Εσείς τι κάνετε, δεν απειλείτε. Εμείς θα πρέπει πλέον. Τι, μπαμπά μόνο. Παρόλο τι. Που έχουμε αλωτριωθεί σαν οπαδοί. Δηλαδή. Έχουμε αλωτριωθεί ρε παιδί μου γενικά. Έχουμε βρωμίσει τις ομάδες μας, έχουμε βρωμίσει και εμείς γενικώς. Θα πρέπει πλέον να μιλάμε για μπαλίτσα γιατί η Κυριακή. Δεν πουλάει, δεν γιατί η Κυριακή είναι η μέρα. Δεν τι θες στην ίντριγκα, εσύ θες στο δικαστήριο. Θέλεις να πούμε τη χειροπέδα. Ναι. Θέλεις το ανοιγμένο κεφάλι. Ναι. Αυτό δεν θέλουμε. Εγώ την μπάλα την αναλύω. Όχι. Αφού δεν θέλετε, γιατί εγώ να μην προσαρμοστώ στα δικά σας δεδομένα. Πώς θα γίνει. Να σου πω γιατί. Δηλαδή ο Ραπτόπουλος αναλύει ποδόσφαιρο. Δεν θέλετε ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Πώς δεν θέλουμε. Δεν θέλετε. Θα κάτσω εγώ να αναλύω ποδόσφαιρο. Δεν θέλετε. Εσύ ναι, δεν βλέπεις τους 10. Εγώ να μην προσαρμοστώ στα θέλω τα δικά σας. Πρόσεξε, τι να το κάνω εσύ, αυτό. Εσύ, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο και μιλάνε. Ναι, ναι. Αυτοί δεν αντιπροσωπεύουν το γενικό σύνολο. Αντιπροσωπεύουν, δεν αντιπροσωπεύουν, δεν ξέρω. Α, δεν αντιπροσωπεύουν το γενικό σύνολο. Ναι. Εντάξει, υπάρχει πολύ κόσμο που γουστάρει μπαλίτσα. Λίγοι είναι αυτοί. Πώς το λες ότι είναι λίγη. Πουλάει μπάλα, η ίντρικα πουλάει. Εντάξει, έτσι λες εσύ. Φασαρία πουλάει. Εγώ σου λέω ότι πουλάει μπαλίτσα πάει πάρα ένα πολύ. Σύνδεσμος, βαράει γιατί, τον άλλονα. Γιατί αυτά βλέπεις, είναι. Γιατί ναι. Βλέπεις ας πούμε ξέρω αθλητική εγώ. Αθλητική βία στον δρόμο. Χαμός να γίνεται. Τι είναι αυτό, ρε Σικωστή. Ναι. Αυτά εδώ πέρα είναι χασαχλαμάρες να πούμε. Τι σαχλαμάρες. Δηλαδή να καθόμαστε να κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή. Ναι. Πήγαμε να πούμε 30.000 κόσμο τις προάλλες στο Ολυμπιακό στάδιο. Εντάξει, εγώ δεν πήγα, σου είπα δεν θα πάω στο μάτσο αυτό. Λοιπόν, και τι είδαμε να πούμε. Τι είδαμε ένα ρολό να χαλάει όλο το κλίμα, όλη την ατμόσφαιρα του ποδοσφαίρου. Αυτό είναι το ελληνικό ποδοσφαίρο. Τι ρολό.
Αυτό το ρολό που χτύπησε τον Γκαρσία. Κατά λάθος έγινε. Εντάξει, κατά λάθος έγινε, το πήραν οι άλλοι, το κάνανε σε ρεκορδόν. Το κάνω. Αντί να καθίσεις να μιλήσεις για μπαλίτσα, να πεις για την ΑΕΚ, να πεις για το Χιμένεθ, να πεις πώς μπορεί και παίζει μπάλα, ξέρω εγώ κτλ. Οι άνθρωποι κάνουν μια προσπάθεια εκεί πέρα. Ο Ιβάν εκεί προσπαθεί και αυτός, ο Λουτσέσκου, το ένα τ' άλλο. Δεν θέλουν και δεν θέλουν. Ενημερωτικά λέει το κοινικό σκούλικο, ναι. Το ΑΕΠ της πόλης λέει είναι το μεγαλύτερο από το σύνολο των χώρων της Βαλκανικής. Ποιο? Το ΑΕΠ λέει της πόλης είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των χώρων της Βαλκανικής. Καταρχήν πρώτα απ' όλα θα σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Η Κωνσταντινούπολη δεν είναι κανενός πόλη. Είναι παγκοσμιοποιημένη πόλη. Δεν ανήκει στους Τούρκους. Είναι το κέντρο του πολιτισμού. Είναι σαν τα όλο πετρέλαια στη Θάσο ανήκουν σε σένα. Όχι. Το ουράνιο ανήκει σε σένα. Η Κωνσταντινούπολη έχει μέσα. Το φυσικό αέριο ανήκει σε σένα. Η Κωνσταντινούπολη ανέκαθεν. Ανήκει στους Τούρκους, ναι. Δεν είπα ότι δεν ανήκει στους Τούρκους. Ναι. Είναι μια πόλη η οποία έχει μέσα Έλληνες, έχει μέσα Τούρκους, έχει μέσα Εβραίους, έχει Αμερικάνους. Στην Κωνσταντινούπολη. Ενώ εδώ όλοι είναι Έλληνες. Είναι κέντρο του πολιτισμού. Εκεί. Γι' αυτό λοιπόν το ΑΕΠ της πόλης, σε αυτό το στρατηγικό σημείο που βρίσκεται, έτσι, είναι πλούσια από μόνη της. Και στο Θιβέτ να ήτανε, πάλι το ίδιο ΑΕΠ θα είχε. Δεν το κάνουν οι Τούρκοι το ΑΕΠ, ναι, αυτό. Τα. Άλλωστε, ο οίκος Μόντις πάλι. Ο οίκος Μόντας. Ο οίκος Μόντις, αυτός ο παγκόσμιος οίκος, την τουρκική οικονομία πάλι την υποβάθμισε. Ναι. Ναι. Εμάς. Εμάς μας αναβάθμισαν. Είμαστε ψηλά. Λέει, καλά τα πάμε τώρα. Μάλιστα. Ναι. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Για διάβασε κανένα μήνυμα εκεί τι λέει. Λιγκουίνι, άρε άμπαλε. Λέει Λιγκουίνι. Τι είναι το Λιγκουίνι. Λιγκουίνι λέει. Αύριο θα σε μάθω τάβλη. Αν με δεις αύριο, φτύσε με. Πάμε άλλο μήνυμα. Πολιτισμένη Ευρώπη μας δουλεύεις. Διαχρονικά μαζί με την Αμερική έχουν δημιουργήσει στους περισσότερους πολέμους της ιστορίας. Όσο για τους Έλληνες, σας παραπέμπω μόνο στο γεγονός ότι εν έτη 2018 παρκάρουν πάνω στις ράμπες για αμαία. Τέο παδός του Ελευθεριακού. Okay. Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε οι άνθρωποι των. Των πόλεων. Όχι, αυτοί που έχουν προβλήματα. Πώς λένε. Ναι, η αμαία. Η αμαία δεν έχουν δικαιώματα στην Ελλάδα. Βέβαια δεν έχουν. Εδώ δεν έχουν οι άλλοι. Θα έχουν οι αμαία. Βέβαια. Έτσι. Σου λέει γιατί. Όποιος προλάβει, πρόλαβε. Εντάξει, δεν είπαμε. Σου λέει γιατί γυρνά στον δρόμο εσύ που είσαι αμαία. Ναι. Με ρώτησε εμένα, εγώ θέλω να παρκάρω τα μάτια. Βέβαια. Αυτό είναι ένα δείγμα πολιτισμού, έτσι. Ναι. Είναι ένα μικρό δείγμα πολιτισμού. Είναι ένα μικρό δείγμα. Ναι. Το πετά στα κάκαδα στην κολόνα τη ΔΕΗ, πάλι είναι ένα άλλο δείγμα πολιτισμού. Αυτό γίνεται στην Τούμπα κατά κόρον. Ναι. Ναι, γίνεται στην Τούμπα, να σε πω γιατί. Γιατί τώρα είναι καινούρια μόδα. Πάτε παίρνετε σκυλιά. Άντε, εσύ πήρες να πούμε ένα συμπαθητικό. Ο άλλος πήρε ένα Ροτβάιλερ. Άκου τώρα σκηνικό, ένα σε πώ σκηνικό στην Τούμπα. Στην Τούμπα πήρε ένα Ροτβάιλερ. Ξέρετε τα Ροτβάιλερ. Τα ξέρω. Το Ροτβάιλερ, άμα τα δει, το βγάζει στην Τούμπα να πούμε το Ροτβάιλερ χωρίς λουρί. Ναι. Και άρχισε εδώ να τρέχει. Ναι. Το λέω ρε φίλε, γιατί το έβγαλε, λέω το σκυλί, λέω έξω ρε. Θα φάει κανένα κόσμο. Εμένα ρε φιλαράκι, το έβγαλε, λέει να χέσει. Τι να χέσει, ρε, έχει χέσει τη μισή τούμπα, λέω πρώτα. Και να χέσει το δικό στο σκυλί, άμα τρελάνει. Κοίτα, λιγότερο κοστίζει ένα σκυλί από ένα παιδί. Έτσι λες. Έτσι. Ναι. Άμα φάει κανέναν όμω. Άμα φάει κανέναν, α βάλουν το σκυλί. Να είναι δυνατό. Κάτσε ρε, να είναι δυνατό. Τι τούμπα είστε εσεί. Τι που ανάπτυκτη. Γιατί είμαστε ρε υπανάπτυκτοι. Έχουμε τα μαγαζιά μας, έχουμε την αγορά μας. Αυτή η τούμπα ρε φίλε. Την άνω τούμπα. Αυτό το τρίγωνο. Λαμπράκι. Αυτό το τρίγωνο Λαμπράκι. Μακεδονία. Πώς λέγεται. Ανατολική Θράκη. Γιατί τι. Σε ενοχλεί ε. Ναι, αλλά τι τούμπα έκανε τον Πάο. Αυτή. Στα πέρατα του κόσμου γνωστή. Θα πρέπει να τον πάρουμε την τούμπα από εδώ. Θα πρέπει να την πάρουμε. Άμα πάρουμε. Θα πρέπει να την πάρουμε. Πού να είσαι. Άμα δεν είχε Πάο και τούμπα, τι θα ήσουν. Τι θα ήμουν. Ναι, σαν συνοικία. Τίποτα. Τι θα ήσουν. Ξέρει στο στρατό ότι. Και στο σχολείο. Ένα γαλάτικο χωριό θα ήσουν. Από πού είσαι από την τούμπα, δεν μα πλησιάζανε. Ήσυχη φασαριά, δεν μα πλησιάζανε. Από την τούμπα είναι αυτό. Μετά. Καταρχήν, άμα γνώριζε καμιά γκόμενα, από πού είσαι, λέει από την τούμπα. Πω, κοίταγε να πούμε. Με μισό μάτι. Με μισό μάτι να πούμε. Καταρχήν, ναι. Τα νύχια που είχατε πριν από 10 χρόνια τραυματίσατε να πούμε ελέφαντα. Ναι, ήταν φωνικά όπλα. Τι φωνικά όπλα. Ήταν φωνικά όπλα. Τέτοια μικρόβια ούτε στο λιμωδόν κυκλοφορούσαν. Ωραία, κοίταξε. Από τότε που ήρθαν οι Αλβανοί στην τούμπα, εκπολιτίστηκε. Εκπολιτίστηκε, ναι. Εξισορροπήθηκε η κατάσταση. Από τότε που ήρθαν οι Αλβανοί. Βέβαια, βάζετε και αξ. Κουρεύεστε. Ζάντες βάζουμε στα μάτια. Ζάντες. Βέβαια. Αλλά η τεμπελχανίλα, τεμπελχανίλα. Αυτό δεν το. Έχουμε βαρύ κάθισμα. Ναι, έχουμε βαρύ κάθισμα εκεί. Βλέπω στις πολυκατοικίες να πούμε περνάω, βλέπουμε την πύρα έξω, κάθεστε. Πίνετε να πούμε μπύρες, βαθύ κάθισμα. Όσες φορές και να περάσω, εκεί θα είστε.
Αυτή είναι η Τούμπα. Εντάξει. Τέλο πάντων. Καλά εντάξει. Που έχετε τον Πάοκ να πούμε τον πρωταθλητή Ελλάδος για φέτος. Είναι καηλές, ρε φίλε. Είναι καηλές ο Πάοκ. Έρχονται εκεί επίσκεψη θύρα 4. Τι έγινε, ρε κουφάλες με τον Πάοκ, βοηθήσε τον Πάοκ. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Πάοκ, ρε φίλε, είναι μια ιδέα. Όπως όλες οι ομάδες για όλους τους οπαδούς, έτσι και ο Πάοκ είναι μια ιδέα. Το ζητούμενο είναι ότι αυτή την. Εδώ τώρα λέει, άκου τώρα. Για ότι είναι η Τούμπα, τι είναι η Τούμπα. Ναι, τι είναι. Ρωτάει, λέει, στην υπεράσπιση του Πάοκ πώς πέρασε το μηχανάκι μέσα και είπαν με το ασθενοφόρο. Δηλαδή τώρα με τον Μπίρδα πας να πάρεις. Με το μαύρο πάθι. Αυτός ο Μπίρδας. Αυτός ο Μπίρδας. Πάρε μια δίκη ρε Μπίρδα. Δηλαδή θα ανοίξω μια σαμπάνια για την πάρτι σου. Ρε τον Μπίρδα. Μα όπου και να σε έστειλα ρε Μπίρδα, μια κλίση δεν με έσβησες γάμο. Τι να σε κάνω ρε Μπίρδα. Μη το προδιαθέτεις. Τώρα άστο να δώσει τη μάχη του Μπίρδας. Και άμα δεν φέρει τους βαθμούς ο Μπίρδας θα ακούσει τα εξαμάξει εδώ πέρα. Τι θα ακούσει. Δηλαδή μια κλίση να το δώσω για το μηχανάκι να πάει να με σβήσει. Ποιο λέγαν Μπίρδα ρε. Το Τζον Μπίρδα. Το Παπαγιανό που είναι το Γιονάκη στο τελευταίο. Σε ένα έργο το 81. Πώς είσαι για την ΟΚ, μάθει για την ΟΚ, κάτι τέτοιο. Ήτανε σούπερ μάρκετ είχε αυτό. Σούπερ μάρκετ μου, όχι, το λέγαν Μπίρδα. Μπίρδα. Το Παπαγιανόπουλο. Πού πας με τον Μπίρδα, ρε. Πού πας με τον Μπίρδα. Θα μπορεί να το πάρει το μάτσο ο Μπίρδας όμως. Καταρχήν εκείνη την ημέρα είχε πέσει ένα παιδάκι μαζί με το μηχανάκι και ήρθε και το ασθενοφόρο. Και τον πήρε μαζί με το. Το παιδί το πήρε μαζί με το. Το μηχανάκι είναι λάθυρο. Το μηχανάκι είναι, έχει ιστορία. Από πού είναι πάει, λάθυρο. Πω. Πάει, ακούς. Έχουμε αυτός, ακόμα λάθυρα. Αυτός, αχ, έχει αυτό. Πες μου, θύμισέ μου την ιστορία με το μηχανάκι. Ναι. Να σου πω τι σχέση έχει με αυτόν τον παίκτη της Τρίπολης που έκανε τη μανούρα, τον Καλτσά. Θύμισέ τον. Ναι, να σου πω τι έχει γίνει. Πάμε. Ναι. Πάμε διάλειμμα. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλάχι. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό. Ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις. Στο βουνό. Αν θέλεις. Να κυνηγήσεις. Αν θέλεις. Να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις. Στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο Μεϊμάρις.com. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Και για πες Δρακώστη, τι σχέση έχει ο ένας ο Τζον Μπίρδας με το... Όχι, το μηχανάκι με, Τζον Μπίρδας, με τον Καλτσά. Με τον Καλτσά. Κάνει τη μανούρα ο Καλτσάς και φεύγει από την Τρίπολη να πάει η Αθήνα να διασκεδάσει σε ένα ξενοδοχείο. Ναι. Λοιπόν, με κάτι φίλους του κτλ. Και πάει εκεί πέρα μέσα, έχει δώσει το όνομά του, τη Καλτσάς κτλ. Πώς διέρευσε εκεί η ιστορία. Και εκεί στο ξενοδοχείο, μένει ο Άρντα. Ναι. Το ξέρεις αυτό? Όχι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρεις ότι μένει ο Άρντα στο ξενοδοχείο αυτό. Και πάει εκεί πέρα ο Καλτσάς και του δίνει ένα. Αυτός στη ρεσεψιόν λέει και κύριε Καλτσάς, ναι, αυτό μου το έδωσε λέει ο φρουρός του Άρντα, λέει, είναι το μηχανάκι, λέει, που είναι στην Τούμπα, λέει. Έχει χεστεί απάνω το Καλτσάς, έχει κλάσει τσίρλα να πούμε. Σου λέει αμάν με βρήκανε. Με βρήκανε σου λέει, παίρνει τηλέφωνο τον Καρυπίδη. Παίρνει τον Καρυπίδη τηλέφωνο. Τέο λέει αυτό και τα λοιπά. Ο Καρυπίδης παίρνει τον Ολυμπιακό και του στείλα δύο γορίλες στο μάγκα το κουτί. Για να το προσέχει. Είναι δυνατόν ρε άντρες πράγμα να κυκλοφορείτε με μπράβους. Έλατε. Παλιοδηλή να πούμε. Μα και αυτός κυκλοφορεί με μπράβους. Μα και αυτός ο Καλτσάς τι ήθελε ρόμπα, να δείξει. Ε? Τι ήθελε να δείξει. Μαγκιά ήθελε να κάνει. Σουπεράσει. Ναι. Το ξέρω ότι είναι σουπεράσει. Ναι, και τον είχα τύχει και εγώ στο Ραμάντα το ξενοδοχείο πάνω στη Θράκη να πούμε. Το Ραμάντα, ρε. Το Ραμάντα είναι μπαίνοντας στην Αλεξανδρούπολη ένα τεράστιο ξενοδοχείο. Το οποίο. Το οποίο να πούμε ήταν ο Καλτσάς εκεί πέρα μαζί με τους προπονητές. Τους προπονητές του. Σε ένα ρεπό που είχε η Super League. Ναι. Έκανε εκεί τον παιδί διακοπές. Μάλλον θα είχε φίλους, ποιος ξέρει. Και ανταλλάξαμε απόψεις και τα λοιπά. Του λέω: μην βγάζει τη σουπεροσύνη σου, ρε φιλέ. Αν είσαι επαγγελματίας, να πούμε. Ναι. Τατουάζ αυτά, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Με λέει: είσαι Πάοκ, λέει, και τα βλέπεις έτσι τα πράγματα. Ναι. Και εσύ του λέω: είσαι Άρης και τα βλέπεις έτσι τα πράγματα. Ναι. Ναι. Και λέει και τι να κάνουμε. Λέω: εγώ είμαι οπαδός. Εσύ σε λέω παίχτης. Ναι. Είναι δυνατόν να έχουμε το ίδιο μυαλό. Ναι. Φελός το λέω. Τον Καλτσά. Περίπτωση είναι αυτή. Τι περίπτωση είναι αυτή. Θέλω τέτοιου. Τρέλα μεγάλη. Θέλω. Είναι τρέλα. Θέλω τρελού τέτοιου. Θέλω. Ναι. Εγώ τον Καλατζή τον είχα ρωτήσει. Του λέω ρε εσύ Δημήτρη. Στη Βέρεια όταν ήταν προπονητής. Ναι. Έχεις ένα παίχτη λέω.
Ταχύτητα έχει. Τέχνη λέω έχει. Σκοράζουμε, ο κερατάς λέω. Άλλο δεν έχει. Ναι. Λέει ποιο λες. Το καλτσάρε λε. Εσύ δεν το ξεκινάς λέω. Λέει έχει μυαλό 8χρονο. Είπε ο Καλατζίδης για τον, για τον αυτόν. Ναι. Ο Καλατζίδης έχουν τρέλα μεγάλη. Τρελός λέει είναι. Όπως είχαμε ρωτήσει τότε. Τώρα φαντάσου. Τον Δόνη, δεν θυμάσαι που τον είχαμε ρωτήσει. Ναι. Εσύ Γιώργο, του λέμε. Αυτός ο Μήτρογλου. Ναι, ο Μήτρογλου, ναι. Μου λέει 6 χρονών μυαλό. 6 χρονών μυαλό. Τώρα φαντάσου εσύ. Φελός λέει. Φαντάσου τώρα εσύ του χρόνου. Του χρόνου στην Τούμπα μέσα. Ναι. Να υπάρχει στα αποδυτήρια Ουάρντα. Ναι. Ενρίκε. Ναι. Πασχαλάκης. Ναι, ο Πασχαλάκης είναι καλός είμαι. Τρέλα, φίλε, μεγάλη. Καλό, ναι. Πασχαλάκης και τον άλλο, όπως το λένε, και Μπίσεσμα. Λοιπόν, φίλε, η κατάσταση θα είναι ηλεκτρισμένη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η τρέλα πάει σύννεφο. Το Πασχαλάκη τι έγινε. Βαρύς. Βάρη είναι λίγο, Βαρύς. Γιατί? Τον ταλαιπωρεί μία τενοντίτιδα. Ναι. Τον έχει ρημάξει. Ναι. Αλλά δεν δικαιολογείται. Εγώ του είπα θα σε δω όταν θα καίει μπάλα. Ναι. Στην Τρίπολη και στα τρία γκολ ευθύνεται για μένα. Ήταν πάρα πολύ βαρύς. Έχει χάσει εκείνη τη σπιρτάδα που είχε. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά τώρα που καίει μπάλα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή ο Μαουρίτσιο και ο Πασχαλάκης στην Τρίπολη με απογοήτευσαν πάρα πολύ. Ναι. Πασχαλάκης γιατί. Γιατί το, το δεύτερο τόσο δεν βάζεις παίκτη πάνω, στο κάνει από τη μικρή περιοχή. Κοίταξε να δεις, κοίταξε. Καταρχήν πρώτα απ' όλα. Το άλλο πάει στα απέναντι γωνία, σαν από εδώ αυτό, εντάξει, πήγε στο γάμα κάτω. Κοίταξε εκείνο, φίλε. Θα πρέπει να πεταχτείς. Να άμα τα πάρουμε όλα πέρα από τον γκολ του Κυριακόπουλου, ποιο το οποίο το τρώει βέβαια όρθιος. Δεν πάει στο δίκτυο. Και κακώς γιατί εκεί πέφτεις και ό,τι γίνει. Ανάποδη κίνηση. Ανάποδη κίνηση. Εκείνο είναι η αργότητα δηλαδή και του Βαρέλα σε ανάποδη κίνηση είναι. Ποιο, εκείνο, το τρίτο. Το τρίτο που κάνει που πάει ανάποδη. Να γυρίσει, ναι. Είναι ανάποδη κίνηση. Εκεί σε θέλω όμως να μου κάνεις τη διαφορά, εσύ, Κωστή. Ναι. Το γκολ εκείνο θέλω να μου βγάλεις για να μου πάρεις την ισοπαλία, για να μου πάρεις το βαθμό. Και το γκολ του Τρόμσο, άμα το δεις, δεν κάνει όγκο με το σώμα του, μαζεύεται. Ναι. Δηλαδή είσαι 2 μέτρα. Άμα πλώσεις και τα χέρια σου, τις χερούκλες που έχεις, γίνεσαι 3,40. Ναι. Και τις ποδάρες να πούμε, ξέρω εγώ. Άρα την παραμπορία την κάνεις. Εσύ πας να πούμε και, ναι. Και με συμμαζεύεσαι. Ναι. Και μου γίνεσαι μια μπάλα εκείνη την. Ναι. Μια βούκα που λέω κι εγώ. Και φυσικά τραγικός ήταν και ο Μαουρίτσιο, ο οποίος μετά το 60 δεν υπήρχε στην ομάδα μέσα. Ναι. Δεν έχει η ρυθμό, ομάδα ναι. Έχει χάσει τα τρεξίματά της. Δεν μπορούσε να δώσει τίποτα. Ναι. Το Σάφο ξέρουμε ποιος είναι. Ναι. Δεν παίξει αύριο. Λογικό είναι. Θα βάλει το ροβό. Δεν έχετε χάφτη προκοπή. Δεν έχουμε αίρεση το εξάρι. Δεν έχετε χάφτη προκοπή. Δεν έχουμε το εξάρι. Δηλαδή κάποιοι γκρινιάζουν, λέει, βγει ο Τσίμπρο, δεν μα φέρανε. Δεν είμαστε αγκρέσει. Αυτό ο Μαγουλήθρα που φέρα το καινούριο, πώ είναι, ναι, ο είναι καλό. Ο Μαγουλήθρα να ζευγαίνει. Ναι. Έχει ένα ρυθμό, έχει μια ταχύτητα. Σαν το Παντελή Ζερβόη. Και μου λένε, τον είδα στην προπόνηση, αλλά θέλει να κουμπώσει με την ομάδα καλά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Ρουμάνο πρέπει να ρισκάρει πολύ. Και φοβάται το ρίσκο αυτή τη στιγμή. Όχι φοβισμένος, είναι τρελαμένος. Γιατί μέσα σε 4 μέρες έχασε η ομάδα 9 βαθμούς. Το να χάνεις 9 βαθμούς και να διεκδικείς ακόμα και σήμερα το πρωτάθλημα όμως είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, Κωστή. Τώρα θα μου πεις, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει ποιότητα. Είναι μια ομάδα που παίζει ένα ποδόσφαιρο παλιά σκοπή. Αλλά είναι. Έχουμε αξίδες πολλούς. Κοίταξε να δεις, εγώ μου αρέσει η ΑΕΚ γιατί είναι σκύλα. Από την άποψη δηλαδή της μαχητικότητας, το ένα το άλλο, θα γανιάσεις για να τη σκοτώσεις. Δεν σκοτώνεται εύκολα, είναι σαν την Ήενα. Θα την καρφώσεις στο λαιμό, θα τη χτυπήσεις, θα τη πάει στα πόδια, θα πάει με τα νύχια, θα πάει με τα δόντια, θα πάει με τα αυτιά. MMA. Ναι, MMA. Ρε παιδί μου, εκεί. Αθλητής στο MMA. Αλλά ναι, το ποδόσφαιρο ναι, της ναι. Είναι αναχρονιστικό. Τώρα θα μου πεις, αν με αυτό το αναχρονιστικό ποδόσφαιρο πάρει το πρωτάθλημα, μαγκιά της. Ναι. Και εγώ θα τη δώσω συγχαρητήρια από εδώ. Ακόμα και αν δεν σου βάλουν τους βαθμούς μείωνε. Βέβαια. Ναι. Δηλαδή, θα πρέπει. Εμένα μου αρέσει όταν το ποδοσφαίρο είναι ροντέο. Εμένα μου αρέσει ο Λιβάγια, ο οποίος δεν έχει παραδείγματος χάρη πνευμόνια, αλλά είναι ένας παίκτης που τη μισή ευκαιρία θα την κάνει γκολ. Μ' αρέσει ο Σιμόες, ο οποίος είναι ατάλλαντος, αλλά είναι μαχητικός. Θα σου πιάσει το δικό σου. Θα σου κάνει, ναι, θα σου καταστρέψει. Δηλαδή, ξέρεις τι μου θυμίζει. Θα πάει στο Πέλκα πάνω τώρα. Μου θυμίζει να πούμε. Θα δω, έχει ο Πέλκα δύσκολο έργο αύριο. Κοιτάξτε, να θα πέσει πολύ κλωτσιά. Ναι. Το ξέρει και ο μικρός, γιατί το συζητήσαμε το θέμα αυτό. Λοιπόν, θα πέσει κλωτσιά σύννεφο. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα προσπαθήσει να τρέξει την ΑΕΚ. Γιατί ξέρουμε ότι η ΑΕΚ και τα μετά V-Strike που έχουμε,
ότι πάνω από το 65 αρχίζει να μπατάρει. Ναι. Δηλαδή αρχίζει το καράβι να γέρνει. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό δείχνει τον τελευταίο μήνα. Αυτό δείχνει τον τελευταίο μήνα. Τώρα, σε ένα παιχνίδι το όπου είσαι η ζωή μου, η ζωή σου, εκεί φίλε δεν ξέρω τι χαρακτήρα θα βγάλει. Ναι. Ποιος θα σκάσει, ποιος δεν θα σκάσει κτλ. Τώρα, η αλήθεια είναι, για να μιλήσουμε και για μπάλα, ότι ο προπονητής της έχει κάνει πολλές ηλιθιότητες, οι οποίες το έχουν βγει. Ποιες είναι οι ηλιθιότητες? Δηλαδή, οι αλλαγές που κάνει, τα μπακ που βάζει. Γιατί? Για... Του πιάσαν όλα. Γιατί? Ναι, δηλαδή. Ναι, του πιάσαν όλα. Του πιάσαν. Δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να γίνει όμως. Είναι αμάρτιος. Δεν μπορεί να γίνει κανόνας. Μάρτιος. Μπακασέτας, να πούμε, ξέρω εγώ, εκεί να σου βγαίνει κτλ. Εντάξει, να παίζει ο Μωράν, πήρε έναν Μωράν, να πούμε, είναι πιο αργός και από τον Ζάσταβα. Ναι. Σου βγαίνει. Το 101, λοιπόν, το πρόλαβες, Πώς το πρόλαβες. Ζάσταβα 101, σκυλί μαύρο. Σκυλί μαύρο. Τρίπορτο. Από εκεί και πέρα όμως, ναι, σου λέω και πάλι, εγώ την ΑΕΚ τη γουστάρω στο γεγονός της μαχητικότητας. Ναι. Δεν μπορείς εύκολα να τη σκοτώσεις, ρε παιδί μου. Δεν είναι soft και σε ένα σημείο. Εμείς είμαστε μια ομάδα. Πιο δαντελένια. Δαντελένια, ναι. Σηκωνόμαστε από τον κόλο μας γιατί γουστάρουμε τις ενέργειες, το 1-2. Πιο ταχύτητα. Μια ταχύτητα. Πιο ταχύτητα. Ένα εντυπωσιακό. 1-2-0, 1-3-0. Ναι, η ΑΕΚ πάει στο 0-1, 1-0. Θα κερδίσω. Σφιχτόκολη, ναι. Δεν μπορώ να σε βάλω γκολ κτλ. Τζιντώντας, ας πούμε, τερματοφύλακας, βρέθηκε ξαφνικά. Δηλαδή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Ναι. Με την ΑΕΚ. Αθλητικά μιλάμε. Νικόλα, πεις... Νικόλα, ο 144 είναι φίλος μου. Ναι. Ο Νικόλας φίλος μου είναι. Δεν θα επεκταθώ γιατί δεν θέλω. Είναι δικός μου φίλος. Πολύ ωραία. Και γειτονάκι. Το μεσημέρι στο ναι. Σχόλασε. Δεν μ' άκουσε πως είδα την έφεση. Κοίταξε. Θα σου πω τι με λέει ο Θωμαίδης. Εγώ είμαι μέντορας. Μέντορας μου είναι ο Θωμαίδης αυτά. Ναι. Ο Θωμαίδης είπε: ο ΠΑΟΚ έχει ελπίδα. Έχει. Για το μείον 3. Ναι. Αυτό είναι. Και εγώ εχθές στα Γιάννενα που είπα. Και μάλιστα είπε. Ναι. Νίκο, που στέλνει το μήνυμα 144. Ναι. Είπε εκεί ο Νταλαβερτζής, εκεί ο νομικός, πώς το λένε, αυτός που θα μου δικάζουν και τα λοιπά. Λένε: παιδί μου, εδώ υπάρχει ένα θέμα με τον νόμο. Τι είναι αυτός ο νόμος? Μου δίνεις εσύ ένα μπάτσο και τρως ένα χρόνο φυλακή. Ναι. Και μου δίνεις και μια γροθιά, πάλι τρως ένα χρόνο φυλακή. Με σακατεύεις το ξύλο, τρως ένα χρόνο φυλακή. Ναι. Με σκοτώνεις, τρως πάλι ένα χρόνο φυλακή. Πώς θα δηλαδή. Δηλαδή, αηδία καταδύσαμε. Είναι αηδία να πούμε αυτό, ναι, το πράγμα. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Εγώ πάντως στα Γιάννενα που ήμουν. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι ή δώσεις ένα χαστούκι απαλό ή ένα μπουνίδι στον αντίπαλο, θα φας κόκκινη κάρτα. Ναι. Αφού είναι να τη φας το κόκκινη κάρτα, άμα είναι να μαλώσεις. Δηλαδή, εγώ θα σου πω. Ρίξε το σαγόνι να γουστάρει. Δηλαδή, αφού η διαγωνιστική είναι. Ναι. Λέει λοιπόν αυτό, ναι, ότι θα πρέπει να κρίνουμε. Θα πρέπει να κρίνουμε τη σοβαρότητα της αυτής. Δηλαδή, να σε κάνω μια ερώτηση πάνω σε αυτό το δηλαδή, θέμα. Πέφτει το κουτάκι στον ύπνο. Πέφτει το κουτάκι στον ύπνο. Περίμενε, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Λοιπόν, να κάνουμε και διάλογο. Ναι. Πέφτει το χαρτί μέσα. Πέφτει το χαρτί. Πέφτει και ο Γκαρσία κάτω. Πέφτει και ο Γκαρσία. Πολύ ωραία. Ναι. Εγώ εκείνη την ώρα ξέρω, ναι, ότι ο Γκαρσία δεν πρόκειται να σηκωθεί ποτέ. Ναι. Αν μπω μέσα, ναι, και τον κάνω μπλε μαρέ. Ναι. Το ίδιο. Και το στείλω στο νοσοκομείο πραγματικά. Ναι. Θα έχω άδικο. Όχι. Αφού πάλι έτσι θα τιμωρηθώ. Ναι. Άρα. Γι' αυτό ο νομοθέτης. Τι βλέπει την κοινωνία να ναι. Γι' αυτό ο νομοθέτης. Τι νομοθέτες και αυτοί είναι άνθρωποι. Έτσι. Κοίταξε να δεις. Δεν είναι αλάθαστη να πούμε. Βέβαια. Σου λέει βγάζω ένα νόμο. Να δω όμως ο νόμος αυτός έτσι. Πάει δεν είναι το... προς όφελος να πούμε. Ναι, του συμφέροντος και τα λοιπά. Ύστερα οι νόμοι βγαίνουν για τον ισχυρό, να ξέρεις πάντα. Καλά, τα παράθυρα βγαίνουν. Μάλλον ο νόμος βγαίνει για τον ανίσχυρο. Ναι. Και τα παράθυρα βγαίνουν για τους κουρμπαγλάδες. Αυτούς που κάνουν το λάθος να πούμε και πρέπει να φύγουν. Και οι δικηγόροι εκεί πάνω ποντάρουν. Εμένα πάντως ένας έγκριτος νομικός στα Γιάννενα, όνομα δεν λέω, είπε ότι ο ΠΑΟΚ αν το χειριστεί σωστά το θέμα που μπορεί να το χειριστεί πλέον. Ναι. Τους μείον τρεις μπορεί να τους καθαρίσει. Αυτό λέει. Γιατί ο... μπορεί να πατήσει σε ένα σημείο, σε ένα άλλο άρθρο. Άλλο άρθρο. Το ναι. οποίο είναι νομικίστικο. Ναι. Και απόρρισε πώς το κάνανε και πώς δεν πήγαν οργανωμένοι. Και λέω έστειλα τον Πύρδα. Με λέει έγκριτος νομικός. Ρε τι έγκριτος νομικός του λέω. Μια κλίση από παπάκι δεν μπορεί να με σβήσει αυτό. Εντάξει, θα κλείσει. Άντε να δούμε πότε θα κλείσει. Διαμαρτύρονται, κύριε Μπίρδα, κύριε. Και ο λαός του ΠΑΟΚ είναι αυστηρός, να πούμε. Ναι. Εδώ κάνεις εκπομπές, μπαμ, μπουκάρι. Ναι. Τον προπονητή τον μπουκάρι. Θα μπουκάρει και τον. Θα μπουκάρει και το δικηγόρο. Να δούμε τώρα. Ναι. Να δούμε τώρα. Ναι. Τώρα, όσον αφορά και αυτό που λέγαμε τώρα, για την ΑΕΚ. Ο Κλοπ ναι. είναι 26 χρονών. Ο Κλοπ ο προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Σωσίας του Κλοπ. Α, ο Σωσίας, ναι. Καλό παιδί. Είναι βοηθός σε έδρα στο πανεπιστήμιο, στο τμήμα της νομικής, να πούμε. Βοηθός. Ναι, ακόμα βοηθός είναι. Βοηθός 26 χρονών είναι. Ναι. Βοηθός καθηγητού στο πανεπιστήμιο. Βοηθός καθηγητού 26 χρονών. 26 χρονών. Α, βουνό είναι. Και λέει ρε Σύρα αυτό που λέει, έρχεται στη μαρμίτα εκεί και τα λέμε.
Γιατί μοιάζει πολύ με τον Κλοπ. Ναι. Λέει, τι γίνεται σε εκπομπή σου 2 με 4. Τι γίνεται. Γελάνε λέει, τα κολόπεδα να πούμε λέει. Και δεν μπορώ να του πω τίποτα να πούμε γιατί γελάω. Καλαμπαλίκι έχει. Είναι καλαμπαλίκι με αυτό. Προχθέ λέει μου λέει, ήταν δύο τύποι πάνω στην αίθουσα λέει πάνω-πάνω. Κάναμε λέει διοικονομία, τι κάναμε κτλ. Και κοροϊδεύαν λέει σε ένα που μιμώσουν τον κόκκιμα. Μπορώ να το χειμένε. Τι έλεγε ο ένας. Και αυτός γιατί κάνει μάθημα 2-4. Ας βάλουν τα ραδιόφωνα να κάνει Ραπτόπουλο και ας κάνει 4-6. Και τι να κάνουμε ρε Κωνσταντάρα. Πάγα καγελούσαν. Τώρα λέει τι να τους πω εγώ, τι είμαι ο Κλοπ. Φαντάζεσαι να είναι κανένας σε κανένα δικαστήριο και να ακούει και να σε ακούει και να το ρωτήσει ο δικαστής τι έχετε να πείτε για τον ακροατή, για τον τέτοιο, για τον πελάτη σας και να πει αυτό που λες εσύ. Καλή εκπομπή λέει ο Κλοπ, παιδιά, μας κρατάτε παρέα με ποδοσφαιρική και ευελπιστό και εν συνέχεια και λυπή ανάλυση. Ραπ, σε περιμένω Μαρμίδα αύριο για United Liverpool. Ναι, ναι Κλοπ μου. Παρακαλώ. Αύριο έχω γυμναστήριο. Ναι. Διάδρομο, βάρητα. Ωραία. Χιλιάρι. Τέτοια είναι η προπόνηση αύριο. Ωραία, χαλαρά. Σάουνα, βάρη. Γυρνάω. Μασάζ, ιστορία. Παίρνω τη μίνι. Πάω βόλτα στο αυτό και βλέπουμε τα μάτια να πούμε. Ωραία. Έχω τέτοια ιστορία. Λοιπόν, πρόσεχε τώρα που θα γίνει η άνοιξη, να μην σε κολλήσει τσιμπούρια η μίνι. Ο, δεν την κάνω αυτό, ρε. Την κάνω. Απολύμανση. Όχι, ρε, το χάπι, ρε, τα αυτά ρόλα, ρε, τι λες τώρα, αυτά τα τώρα. Χάπια. Σύμφωνα, λέει ο Κλοπ, με την αρχή της αναλογικότητας, ναι, να εφαρμόζεται ανάλογη ποινή όπως ισχύει σε κάθε κλάδο δικαίου. Ανάλογη ποινή. Πέτυχε ο άλλος, να πούμε, με το ρολό. Πέτυχε ο άλλος με το κουτί. Δηλαδή, πες ότι αυτός με το κουτί, εντάξει. Αυτός με το ρολό τώρα. Τζάμπα ο άνθρωπος. Ναι. Τζάμπα. Πες ότι δεν παίρνει ο Πάκου το πρωτάθλημα. Θα και το έχει τύψει, ρε. Εγώ θα είχα πεθάνει. Όχι, να μην εγώ, όχι, δηλαδή θα είχα πεθάνει από τη στεναχώρια μου. Να, ναι, κάνω εγώ τέτοιο κακό στην ομάδα μου. Εντάξει, ναι. Δεν το ήθελα όμως. Ναι. Δεν το ήθελα. Δεν το ήθελες. Τώρα θα μου πεις για να κάνουμε και το χιουμοριστικό αυτό που λέμε με τα πέναλτι και με τα λοιπά που λες και εσύ. Ήταν χέρι, δεν ήταν χέρι, πήγε μπάλα στο χέρι. Εγώ δεν λέω ότι πήγε το ρολό στο κεφάλι του Χιμένεθ. Το κεφάλι του Χιμένεθ. Το κεφάλι του Χιμένεθ πήγε στο ρολό. Το κεφάλι είναι αυτό. Ναι, γι' αυτό είναι ακούσιο το φάουλο, ρε φίλε. Ναι. Γι' αυτό το χτύπημα είναι ακούσιο και θα έπρεπε να ακυρωθεί. Γιατί να σου πω και κάτι άλλο. Αν το βλέπε ο Γκαρσία, και λέω Χιμένεθ, αν το βλέπε ο Γκαρσία το ρολό να είναι στα 2 μέτρα, ψαράκι κεφαλιά θα έκανε για να χτυπήσει. Άσε που δεν το χτύπησε, αλλά τέλος πάντων τώρα μην λέμε. Τώρα όσον αφορά για την ΑΕΚ, παρακαλώ την Κυριακή τον κύριο Χιμένεθ να κατεβεί με 4-4-2. Έτσι λέει. Άμα κατέβει με 4-4-2. Ξέρεις τι θα κάνει. Για πες. Βάλαμε με τον Καρατζαφέρη πιθανή εντεκάδα. Ναι. Και λέει 4-4-2 με μπακάκι αριστερό. Μπακ δεξί, μπακ να πούμε τον. Ποιος είναι ο Γκάλο. Ναι. Ο Γκάλο. Δεν παίζει ο Τσικρίσκι κακό για παίζει, την ΑΕ. Δεν παίζει. Παίζει ο Βράνιες με τον Λαμπρόπουλο. Ναι. Παίζει ο Σιμόες με τον Γαλανόπουλο. Και πετάει μετά Λάζαρο έξω, αριστερά, έξω δεξιά. Έξω αριστερά Μπακασέτα και Λιβάγια Αραούχο δύο σεντερφόρ. Ναι. Και εκεί την ώρα λέω εγώ. Ότι αν πάει έτσι θα τους κάνει γκολ ο Μάτος. Διότι ο Μάτος να πούμε, άμα βρει μπακάκι κοντό και ο Μπακασέτας που είναι αργοκίνητο καράβι, θα βγαίνει ο ΠΑΟΚ δύο μέναν. Ναι, δηλαδή αυτό ναι. Θα βγαίνει ο Μάτος, θα μας βγαίνει και το Τζάλμα και εκεί θα πέφτουν δύο μέναν. Δύο και μέναν. Και κοντή. Οπότε εκεί πέρα, άμα γίνει καμιά σέντρα, ας πούμε από τη μεριά του Ειρήνια και πάει σκάσει μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί ο Μάτος και ο Τζάλμα, άμα πηδήξει ο Μάτος είναι θέμα. Βέβαια. Και γυρνάει να πούμε, άκου να δεις τους κερατάδες και εκεί που κάναμε την ανάλυση, μπαμ παρεβαίνει να πούμε ο ρεπόρτερ της ΑΕΚ ο Θοδωρής Ραλής, λέει, το έχουμε δει λέει αυτό, το έχει δει ο Χιμένεθ λέει, και μάλλον λέει θα τα αλλάξει λέει. Και τι θα κάνει. Θα βάλει το Χουλτ λέει έξω αριστερά. Χειρότερα. Θα βάλει το Χουλτ, μπορεί να είναι 4-4-2. Με δυο αριστερά μπακ. Χειρότερα. Άμα ναι. βάλει το Χουλτ θα έχουμε τρύπα μεγάλη από εκεί. Γιατί αυτός ναι. μπορεί να είναι γρήγορος, να ανεβαίνει. Back. Ναι, να ανεβαίνει, ναι, να κάνει back, να ράνει, ναι. αλλά στα γυρίστε στις επιστροφές του είναι τραγικότατος. Ναι, ναι, αλλά θα πιάνει το Μάτο ο Χουλτ που είναι back. Ο back θα πιάνει τον back. Και ο Μπακάκης που είναι back και αυτός θα πιάνει τον Τζάλμα. Θα ανέβει ο Βιερίνη από την άλλη πλευρά, ρε Σικωστή. Πόσοι? Θα ανέβει ο Βιερίνη από την άλλη πλευρά μετά. Ναι, θα ανέβει θα ο Βιερίνη. Τα θέματα θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Κοιτάξτε να δεις. Πάντως το κέντρο της ΑΕΚ δεν με τρελαίνει και πολύ γιατί δύο χαφ έχει. Βγάζει σε μεγάλη κίνηση να πούμε όπως βγάζει τον Μπέλκα ο ΠΑΟΚ. Θα βγάζει τον Λιβάγια ναι, η ΑΕΚ. Ναι. Με... Αυτό το ποδοσφαιριστή ο Χιμένεθ τον ξοδεύει πάρα πολύ. Ναι. Ο Λιβάγια δεν είναι για τέτοιες διαδρομές. Ναι. Δηλαδή ναι. μπες μέσα, κάνε το χαμαλίκι, κάνε πάρε το. Την μπάλα, ναι, βάλε τον Αραούχο. Ναι. Τον Αραούχο σε κλειστός χώρος λίγος. Λίγος να χάνει τα γκολ κτλ. Δηλαδή αν έπαιζε ο Λιβάγια
το ρόλο του Αραούχο θα έχει άλλα 10 γκολ ο Λιβάγια. Ο Λιβάγια? Ναι. Ναι. Γιατί είναι ο αχθοφόρος του Αραούχο. Ο Λιβάγια στον ΠΑΟΚ. Θα έχει 30 γκολ σήμερα. Τώρα τι βλέπαμε, ρε κερατάδες. Λέγαμε για το center forward του ΠΑΟΚ. Ναι. Τι έβλεπα εγώ τώρα. Τον Κωστίκο. Τον Κωστίκο έβλεπα. Ρε τον κερατά τον Κωστίκο. Με τον Καμόρα το βλέπαμε εγώ. Ο Καμόρα και ο, πώς το λένε, και ο Νίκος από τα Γιαννιτσά. Ναι, ναι. Και λέγαμε τι σεντερφόρ ήταν. Σεντερφόρ, άρα ρε φίλε. Παίρνει την για μπάλα τις δουλειές έξω από την περιοχή. Να πατήσει την τρύπα ο Κούδας, να του τη δώσει, να την ξαναπάρει ο Κωστίκος. Να κάνει κούρσα, να βγει έξω δεξιά, να σεντράρει. Να βάλει το κεφάλι του, κεφαλιά, τα πόδια του, τα χέρια του. Να σουτάρει, να κάνει. Ναι. Και είχε ο ΠΑΟΚ αυτός... σεντερφόρ μοντέρνο τη δεκαετία του 80 και έχει μη μοντέρνο. Στην εποχή να μπούμε με τα πολλά λεπτά. Εντάξει, ναι. Έχει να πούμε τη σκούπα Χούβερ, αλλά του τη φέρει μέσα του Πρίγιοβι, θα την κάνει. Ναι. Είναι αυτό το στυλ. Έξω από την περιοχή, αλλά. Ο Πρίγιοβι είναι ο καθαρό σεντερφόρ περιοχή. Το 5 μέτρων. Ο οποίο θα σε σκοτώσει εκεί, ναι. Θα του βάλει ένα περιφερειακό. Αν τον είχε παραδείγματο χάρη το Λιβάγια. Σε τέτοιο στυλ, όπω και τον Μπέλκα. Αποτιμάς τον Μπέλκα, τον Μπέλκα. Αυτό δεν θα σου πω και τον Μπέλκα. Δηλαδή σε τέτοιο στυλ, γιατί πολλά χαϊβάνια ακόμα δικά μας πιστεύουν ότι ο Μπέλκα είναι το δεκάρι της ομάδος. Πες τους ότι είναι δεύτερο φόρ. 100 φορές σου έχω πει. Όπως και ο Λιβάγια, δεν δεκάρι το παιδί. Από τη μέρα που γεννήθηκε είναι ένας περιφερειακός σέντερ φόρ, ο οποίος δεύτερος. Και γι' αυτό τα χαφ του Μαουρίτσιο πρέπει να είναι καλός. Γι' αυτό κύριε Σαββίδη πρέπει να μην έχεις Ακόφ Μαουρίτσιους και κάνεις εκεί. Ναι. Πρέπει να έχεις Καφάρα για να πουλήσεις και τον Πέλκα. Να, έχεις... να πουλήσεις Πέλκα. Πώς Δημόπουλο Κωστίκο. Θα πουλήσεις Πέλκα Πρίγιοβιτς 25 εκατομμύρια και τους δύο. Καταρχήν... να έχεις δύο Καφάρες. Δηλαδή αυτό του λείπα. Ξέρεις, συναντήθηκα με τον Σαββίδη. Ναι. Του λέει, με έκανε αυστηρά το δάχτυλο να πούμε. Γιατί ο Ράπο Τσίτσο μου, γιατί με έλεγε. Και ο Διερμηνέας, άμα λέω, ήταν και ένα γουρούνι δίπλα. Μας τσακώσανε, λέω. Ναι. Άμα δεν ήταν η Ευγενία, μάλλον μας πλακώνανε, λέω, κιόλας αυτή εκεί. Όχι, ρε, και εσύ. Όχι, εντάξει, ναι. Ναι. Τερμέρα γι' αυτό. Ναι, για πες. Πρόσεχε τώρα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να το πω. Του λέω, θέλω δύο ώρες μαζί σου. Καφέ, λέω, στο Μακεδονία Πάλας. Πληρώνω εγώ. Τρελάθιος αντίθεση. Εσύ πληρώνεις. Εγώ του λέω, θα πληρώσω τον καφέ. Θέλω δύο ώρες μαζί σου, λέω, για μπάλα. Μπάλα, μόνο φούτμπολο. Ναι, ναι. Άστε επιχειρήσεις, θα σου κάνω εγώ τον έξυπνο και τι, τα στρατηγικά για, σου σχέδια και τα αυτά. Ναι. Άστα του λέω. Για μπαλίτσα. Θα σου μιλήσω για μπάλα δύο ώρες. Εν τω μεταξύ, πρέπει να παρεξηγήθηκε ο Μίχελ, γιατί σου λέει, αυτός ο τρελός ποιος είναι που θέλει να μιλήσει για μπάλα. Καλά. Σε αυτόν που μιλάω εγώ για μπάλα. Ενώ ο Μίχελ μιλά για μπάλα, τι να σε πω. Εντάξει. Κοίταξε να δεις. Αυτή τη στιγμή ο Μάου, άμα είχε. Έγινε το θέμα τέτοιο να πούμε. Άμα είχε δύο. Ας το πούμε εξάρια σκυλιά. Ένα εξάρια σκυλιά. Καλλιόκο καντέ. Λοιπόν, και στα έλεγε. Ναι. Ανέβα πάνω μάτος, μην κατεβαίνεις ποτέ. Ναι. Ανέβα πάνω Σβιερίνια, μην κατεβαίνεις ποτέ. Θα καθαρίσουμε εμείς τα σκυλιά. Θα τους κάνουμε να πούμε να τους φάμε το λαρίκι. Ναι. Δεν περνάει κανένα. Ναι, όποιος γέννη ναι. Στο transition, τον έχω πάρει το λαρίκι. Ποιος θα το κάνει τώρα αυτό ο ο Σαχόφ αργός. Μαουρίσιο αργός. Ο Κάνιας ροφός. Αυτό είναι Ρενίκο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τους το λέω Ρενίκο. Το λες εσύ. Το λέω Ρενίκο. Το λέμε εμείς. Ποιος ακούει Ρενίκο. Ποιος ακούει. Φέρε με να πούμε. Να έχει δύο χαφ τέτοια εκεί. Έτσι. Χαφάρες. Να τραβήξει τον Μπέλκα σε πιο κλειστό χώρο. Τα εξτρέμ κλείνουνε. Τα μπακ έχει πολύ καλά. Και τον πουλά τον Μπέλκα 8 εκατομμύρια και 15 10 τον άλλον 20. Μα καταρχήν ο Μπέλκας δεν κάνει 30 μέτρα διαδρομή για να κόψει το αμυντικό χαφ που ανεβαίνει και παίρνει όλη τη διαδρομή. Ερώτηση τώρα. Ναι. Αφήσαμε την ΑΕΚ. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Πάμε στον ΠΑΟΚ. 4-4-2 ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ 4-4-2. Πέλκας, ας πούμε, δεύτερος με τον Πρίγιοβιτς. Τζάλμα δεξιά. Ναι. Κάνιας, ας πούμε, με τον Μαωρίσιο. Ναι. Δεξιά ο Μάτος, αριστερά ο Τάκης Χαλάς. Τσατίζονται όταν το λες έτσι, να ξέρεις. Δεν πειράζει. Καλός. Βαρέλας καλός. Κρέσπο δεν πάει πολύ. Αρέσει η Μαλεζάς. Εντάξει, τρελαίνομαι. Λοιπόν, εντάξει. Έχεις αριστερά ποιον βάζεις. Εδώ σε θέλω. 9.55 καινό μήνυμα, 54.340. Κοίταξε να δεις έξω. Οι αεξίδες που έχουν Μπακασέτα έξω αριστερά είναι μεταξύ Μπακασέτα ή Λουντ. Χουλτ, πώς το λένε. Χουλτ. Και ο ΠΑΟΚ είναι μεταξύ, να πούμε. Εδώ είναι στο 4-4-2 και οι δυο. Λέει το γράφημα. Είναι μεταξύ Μπίσεσβαρ και Μακ. Εδώ τώρα είναι το δίλημα. Στο Λουτσέσκου και στον Γούντι Άλεν. Κοίταξε να δεις. Ναι. Το ζητούμενο είναι ότι. Εάν ο Μαουρίτσιο παρουσιαστεί όπως παρουσιάστηκε στην Τρίπολη, ναι. Έχουμε θέμα. Το κάτσατε το. Το κάτσαμε. Άρα λοιπόν, αν παρουσιαστεί σαν την Τρίπολη, θέλουμε τον Μπίσεσβαρ. Εάν παρουσιαστεί ανώτερος των προσδοκιών, τότε χρειαζόμαστε τον Μακ, τον οποίο τον περιμένουμε όλη τη χρονιά να μας κάνει ένα καλό παιχνίδι, φίλε Κωστή. Ναι. Η ταχύτητα του Μακ είναι
πάρα πολύ σημαντική για τον ΠΑΟ. Δεν έχει ποιότητα που έχει ο Μπίζες. Δεν έχει την ποιότητα. Αλλά ο Μπίζες δεν έχει. Δεν είναι αθλητής. Ναι, δηλαδή, έχει. Θα σου πω κάτι. Και αν ο Μπίζες Βαρ το προηγούμενο βράδυ και μου κοιμήθηκε καλά. Ο Μπίζες Βαρ. Ναι. Τι να φάει, διάρρεια να έχει. Να έχει, ξέρω εγώ, να μην κοιμήθηκε καλά, να είναι βαρύς. Ναι. Το βλέπεις μερικές φορές να μπαίνει μέσα. Ναι. Λες είναι δύσπευτος. Πιες μια σόδα. Ναι. Το βλέπεις μερικές. Ναι, το βλέπεις καμιά φορά είναι τελικά το. Τι έγινε αυτό, τι έπαθε ρε μου. Δηλαδή μια του ήρθε, μια του βάζει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εδώ ούτε το Λιμιό βλέπω να. Ο Λιμιός είναι πίσω. Είναι πίσω. Έμεινε πίσω. Γιατί σου λέω, βάλω το Λιμιό. Όχι, έμεινε πίσω. Που μαρκάρει κιόλας. Όχι. Μπορεί να είναι η έκπληξη να παίξει ο Λιμιός. Κοίταξε να δεις. Ο Λιμιός είναι πολύ μεγάλο ρίσκο να μπει. Που να παίξει αριστερά ο Λιμιός. Γιατί έχει μια κακότητα. Μπορεί να παίξει αριστερά. Αριστερά μπορεί να παίξει. Ναι. Τι έχει την κίνηση να κλείσει. Έχει την κίνηση. Και το θέμα ποιο είναι. Ότι ξέρει την κίνηση καλύτερα από το ΜΑΚ για να ανοίξει τον αεροδιάδρομο. Δηλαδή μιλούμε το Λιμιό και πει ο Ζαΐρη. Ότι δεν θα είναι ο Νίκος ο Κουλιάνος, έχουμε μια έκπληξη από τον. Δεν είναι καθόλου Λουτσέσκο, έκπληξη. Να πούμε, δεν είναι καθόλου έκπληξη. Δεν είναι. Καταρχήν η ανάλυση που γίνεται στο παιχνίδι είναι πάρα πολύ σοβαρή. Το τι θα αποφασίσει ο Ρουμάνος θα το σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα το ρίσκο είναι τεράστιο γιατί αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν έχει δεύτερο παιχνίδι. Αυτό είναι. Λοιπόν, και τελειώνουμε. Και ανοίγουμε γραμμές. Μπρατ Πιτ, πάρε έναν-έναν. Ναι. 90-90-90. Τώρα για τους φαντάρους μη με τρελαίνεις να πούμε γιατί γιώτα 3 εγώ δεν στέλνω εκεί, στέλνω κομμάντο. Μη με τρελαίνεις με αυτά τα πράγματα, δεν θέλω να... Ρε Κωστή, την Τελαμόνα την έχουν κλειστή να πούμε. Ό,τι και να είναι παιδιά αυτή τη στιγμή. Δεν τα κρίνουμε εμείς. Δεν τους στείλαμε εμείς εκεί. Μα δεν το στέλνω εγώ εκεί είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή μέχρι να τελειώσει το θέμα πρέπει να τους συμπαρασταθούμε. Και εμείς σαν Έλληνες, κανένας στην Ανδριανούπολη, κανένας στην Τουρκία για ψώνια. Να μποϊκοτάρουμε τα τουρκικά προϊόντα γενικώς και να πιέσουμε τα παιδιά επειδή ξέρουμε σε τι συνθήκες κρατιούνται να βγούνε από εκεί. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Φαντάσου να ήταν ο γιος σου, ο ανιψιός σου, ξέρω εγώ το παιδί σου. Είναι μεγάλη ιστορία. Τα παιδιά δεν φταίνε για μένα. Υπηρετούν την πατρίδα για τον ΑΒ λόγο. Κάνουν ένα λάθος. Και εκείνο το ρημάδι, θα σου πω κάτι εγώ για την Ανδριανούπολη. Εκείνο το ρημάδι. Εδώ. Όταν έγινε η συνθήκη να πούμε μετά τον πόλεμο και την κρασική καταστροφή το φυσικό σύνορο Ελλάδας-Τουρκίας είναι ο ποταμός Εύρος. Ναι. Σε κάποιο σημείο όμως στην Ανδριανούπολη ναι. Τότε για ένα κολοσυνδρομικό σταθμό ναι. Τους παραχωρήσαμε εκεί μπαίνει λίγο μέσα η Τουρκία σε εμάς. Ναι. Οι Τούρκοι ξέρεις τι κάνουνε για να παραβιάσουν τα σύνορα. Πηγαίνουνε με φορτηγά, ρίχνουνε χώμα στις όχθες του ποταμού Εύρου, Εύρου. Και ο Εύρος έρχεται προς τα μας. Και ναι. Κερδίζουν έδαφος. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή την παγαποντιά, άμα θέλουν να σου την κάνουν. Ναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι άλλο. Χάθηκαν τα παιδιά στην Ομίχλη. Μπορούσαν να ήταν οι Τούρκοι να χανόντουσαν. Τι θα πρέπει να γίνει σε αυτή την περίπτωση. Τους πάρω εγώ. Τους πάρεις μέσα και να τους κάνεις. Ναι, φυσικά. Έχω κόλλο. Πού να τους πάρεις εσύ μέσα. Γιατί να μην τους πάρεις. Πού να τους πάρεις. Γιατί είσαι άνθρωπος, δεν θα τους πεις παιδιά, χαθήκατε. Γυρίστε πίσω. Το άλλο το παιδί που έπεσε με το ελικόπτερο. Ναι, ο Τούρκος. Ναι. Ποιος πήγε και τον έσωσε. Δικοί μας βατραχάδρομοι δεν βουτήξανε μέσα και τον σώσανε. Κακός. Σπασμένα κόκαλα κεφάλια που είχε. Κακός. Τον περιθάλψαν και τον στείλαν πίσω. Κακός. Με αθοδέσμη και φοντάν. Κακός, κακός. Αυτός είναι ο Έλληνας κύριε. Ναι, αλλά πρόσεξε να δεις. Ναι, ναι. Οι υπτάμενοι δικοί μας. Ναι. Θα σαλτάρει καμιά μέρα κανένας, γιατί και εγώ στο Χορτιάτι έκανα 21 μήνες. 181, Μοβ Χοκ που λέγει εκεί. Όχι, πάνω στο Χορτιάτι, πάνω, στο ναι. Ραντάρ. Ραντάρ. Λοιπόν, και άκουγα τις αερομαχίες κάθε βράδυ που γινόντουσαν. Θα σαλτάρει κανένας, ξέρετε. Τα λέγεσαι. Μιλάμε για φοβερές αερομαχίες. Πιλότος να είναι στα 20.000 πόδια και να κατεβαίνει με ταχύτητα στα 1.000 πόδια. Εκεί να δεις φυσική κατάσταση που έχει και τι αθληταράς είναι αυτός ο πιλότος. Μπορεί. Άμα θέλει. Άμα θέλει, μπορεί. Άμα τον αφήσουνε, ναι. Γιατί να μην πάει. Μάλιστα. Τι νομίζει, κολώσει. Δεν ξέρω. Τι δεν κολώνουν, αυτήν την τρελή, ρε. Προτιμώ να δω ένα τέτοιο παρά στην παρέλαση που έρχεται ο άλλος και το αναποδογυρίζει. Να πούμε και για το φύγει σε κανένα λευκό πύργο καμιά μέρα και θα φύγει. Άσε με, λέει, ναι. Να το ρίξω, ρε. Απασφάλισα, του λέει, άσε με να το ρίξω. Ναι. Άκυρον φωνάζει ο αρχιελεκτής. Ναι. Απασφάλισα, το ναι. Φωλιά. Ναι. Άσε με να το ρίξω. Ναι, τι λέω, άκυρον, λέει ο άλλος από τσίρλο πίσω. Ελεκτής. Τσίρλο, τσίρλο ελεκτής. Γιατί σου λέει, θα μπλακούμε τώρα και θα γίνει σφαγή το δράμα. Δεν αξίζει να μαλώνουμε αφού ο ελεκτής λέει. Κοιτάξτε να δει. Ναι. Δεν θα με κάνει μαγκές. Ποιο που. Ο Τούρκος μπορεί να με το παίζει μάγκας. Ναι. Ως πότε θα τον ανεχτώ, ρε. Ναι. Ως πότε. Ναι. Μας το πει μια, μας πάει στα πόδια, άμα πατήσουμε στα ίμια. Πάνε, γιατί... Έλα ρε μάγκα, εσύ πάτα εσύ. Πάνε εσύ. Πάτε εσύ. Εσύ πάνε. Πάτα εσύ σαν Τούρκος, στα ίμια. Να δεις τι θα γίνει. Ναι. Τολμάς. Τι θα γίνει. Έρχεσαι με τσακτεωρούς και με το παίζεις Βαζέλ Παπαντό. Πάτα ρε στα ίμια. Θα τον δει ο καμένος.
Ο Δήρο Καμένος έχει κάτι βατράχια εκεί γύρω γύρω. Βατράχια έχει. Ναι, ναι, ναι. Τι ψαρεύουνε τα βατράχια. Η καλύτερη αεροπορία μετά τους Ισραηλίτες είμαστε εμείς. Τι να το κάνω. Τι να το κάνεις. Να είσαι υπερήφανος για τα παιδιά που πετάνε αυτή τη στιγμή και μπορεί να μας ακούνε κιόλας. Αν ακούσει την Κωνσταντινούπολη και την πάρουν θα είμαι περήφανος. Τώρα άμυνα, μην μπουνε, μας κλέψανε τους φαντάρους. Και όταν πέντε ήταν ο ένας, στέρνα του. Άστα. Ρε, δώσε εντολές εσύ. Ο τέτοιος τι είπε, ο Παπαδρέος συγχωρεμένος. Βυθίσατε το χώρα, δεν είπε. Ναι. Η τσίρλα που έφτασε τον Τούρκο. Το βύθισαν. Δεν το βύθισαν, αλλά που έφτασε η τσίρλα του. Έφτασε η τσίρλα του. Δεν έφτασε. Βγήκε. Να που πασοκίζει. Βγήκε. Να που πασοκίζει. Όχι, αλλά κοίταξε να δεις κάποια πράγματα να τα λέμε. Να τα λέμε. Δεν μας κάνει το. Δηλαδή έρχεται σε ένα Τούρκο και σε κουνάει το δάχτυλο. Ναι. Μια, δυο, τρεις. Να τον μπουκετάρεις, δεν τον κάνεις. Και ο Ιβάν το χαρίζεις. Το Ιβάν σαν πατέρα σε μιλούσε. Εντάξει, τέλειος. Σου λέει κάτσε καλά, μην έρθει. Ναι. Άλλωστε μην ξεχνάς ότι ναι. την ευγενία την έχει πλέον σε τελείως. Προνομιακή θέση. Βέβαια, αφού γράφει, σου λέει το καλύτερο παιδί. Αφού γράφει το παιδί στους τοίχους, πάω και τρώει πινολόγιο, βέβαια. Πώς κατάφερες την ευγενία και την έκανες πάρα πολύ. Δεν έκανα αγόρι, μόνο της έγινε. Αυτό είναι. Καλημέρα. Καλημέρα ναι. σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Αλέξανδρος από εγώ. Άρε ντεμπούτο που κάνουμε. Αλέξανδρε λέγε, τι λες για τους δύο στρατιώτες, λέγε. Δύο στρατιώτες πρέπει να τους πάρουμε πίσω. Να μην δώσουμε τους άλλους γιατί θα τους σκοτώσουν, ναι. Γιατί είναι άσυλο, ζητήσαμε. Μόνο με τα υποβρύχια τους έχουμε για πλάκα. Ναι, άσε να πει ο Αλέξανδρος. Λέει ο Χρήστος από τη Λαμπράκη, ναι. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, εδώ στην Ελληνικό, δεν ξέρω τι γίνεται, ετοιμαζόμαστε για τη σεζόν, αλλά είναι εμπόλεμη κατάσταση. Δηλαδή, είναι προβληματισμένοι όλοι. Όλοι προβληματισμένοι, γιατί με τα ίμια έχει γίνει επιστράτευση εδώ πέρα. Το 96-95 πότε ήταν, όχι μόνο. Εγώ είναι πολύ κοντά στην Τουρκία. Είναι 3,5 μίλια. Εγώ βλέπω από εδώ τα ίμια, είμαι σε 10 χιλιόμετρα έξω από την Κρήτη. Δεν πας ρε εσύ Αλέξανδρε, εσύ που είσαι να πούμε φλάντζα ωραία. Φλάντζα. Ναι. Φλάντζα. Γερή φλάντζα είναι. Ναι. Εγώ κάνω το κόρτο, ξέρω, μου έλεγε κάτι ο μηχανικός. Ναι. Επειδή βγαίνω επώνυμα πολλές φορές, ναι. Έχω κάνει φίλους στο ράδιο, με παίρνουν συνέχεια, με σταματάνε στον δρόμο εδώ στην Κόκκι, μου λένε αστυνομικοί, στρατιωτικοί. Λέει είσαι ο Αλέξανδρος, με γνώρισε τη φωνή σου, με σταματάνε στον δρόμο. Γιατί ρε φίλε, τι ακούνε αυτοί? Μετρόπολη ακούνε. Στην Κόκκι ακούνε Μετρόπολη. Όλοι γη ακούνε Μετρόπολη. Έχουν ανομαλέψει όλοι ρε φίλε. Ακούει Μετρόπολη άλλο από την ΚΟ. Φαντάζομαι ανομαλία από τον Δέρμα. Είναι παοξίδε και ακούνε αυτό. Α, είναι παρά έτσι πε. Παοξίδε είναι, λέω και εγώ. Οι κότε, οι κόοι, πώ είναι. Καθόμουν σε μια θεία μου στο μπαλκόνι και λέει, σε γνώρισε τη φωνή σου, Αλέξανδρο, μου είπε, λέω, ναι. Λε στο Μετρόπολη, γίνεται. Εγώ είμαι εξή, λέει από την Κατερίνη, όπου είμαι εξω εγώ. Και μου λέει, εγώ Μετρόπολη. Και εγώ κάνω και φίλου. Ένα από τη Γενιτσά με παίρνει το τηλέφωνο, δεν θέλω να πω το όνομά του. Αλλά είμαι φίλη μου, λέει τα προβλήματά του, δηλώ τα προβλήματά μου. Το ραδιόφωνο μας ενώνει περισσότερο από όλα, πιστεύω. Εντάξει, ρε Αλέξανδρε, είσαι βουνό. Σε φιλώ και ελπίζω να δούμε στην ΚΟΚΑ μια φορά για διακοπές να πιούμε κανένα τσίπουρο. Ναι. Ένα τσίπουρο δεν πίνω, γιατί κάνω θεραπεία. Ναι, 12 ώρες. Πιούμε, εμείς θα το κεράσεις. Εντάξει. 12 ώρες την πέρα. Εσύ θα το πληρώσεις, εμείς θα το πιούμε. Δεν μπορούμε στην Τριανδρία να πάμε πιούμε τσίπουρο. Θα πάμε στην ΚΟΚΑ να πιούμε. Εντάξει, έγινε. Γεια σου, Αλέξανδρε. Ναι, το ξέρω ότι μετά. Στην Τριανδρία δεν προλαβαίνουμε να πιούμε τσίπουρο. Μετά την Τριανδρία θέλει δορυφόρο για να συντονιστεί. Πάμε! Πάμε επόμενη γραμμή. Φούρναρη. Οχ, καφενείο. Φούρναρη. Ψάρια μυρίζει, ναι. Έλα, Κωστή. Έλα, φίλε. Γεια σας. Ο Φασαλινός είμαι. Ο Φασαλινός, ο φίλος μου. Ο Χαλβάζος Φασαλινός. Ταβέρνα ο Φασαλινός. Τριάδι. Ναι. Λοιπόν, καλύτερη, την καλύτερη κρατοφαλία εκεί ανατολικά θα τη βρει στο Φασαλινό. Έτσι. Έλα. Μου θα λάβει το δουλειά. Λοιπόν, όσο θα πάρω πάγω το άγγελμα, αλλά τόσο θα γίνει πόλεμος. Μάλιστα. Και δεύτερον, έχω το Φωτιάδη εδώ και μου ζητάνε 25 καμήλες για να το δώσω. Να το δώσω. Τι θέλει? Το Φωτιάδη λέει 25 καμήλες για να το δώσω. 25 καμήλες για να το δώσω. Φέρ τον εδώ. Πάντων. Φέρ τον. Έχω πρόταση από την Αίγυπτο. Από Αίγυπτο και με κάνουν πρόταση προξενιά με 25 καμήλες και δυο μπαούλα. Το Κόρδοβα έκαψε τη φλάντζα. Εκτός αυτό εδώ πέρα ο άλλος τα τρίκαλα είναι 500 στρέμματα. Ναι. Λέγε. Είσαι πρικοθύρας ρε φίλε. Ρώτα τον. Είσαι πρικοθύρας. Ναι ρε αγόρι μου, έτσι είμαι εγώ. Αλλά θέλω να βοηθήσω τον Κώστα τον Αυτόπουλο να τον βοηθήσω. Τι να τον βοηθήσω. Να ανεβάσω παραπάνω. Ναι. Αυτό θέλω να κάνω. Τι να ανεβάσει την γραμματικότητά του. Έλα αγόρι μου Κωστή. Ναι. Βεβαίως, γιατί όχι. Έτσι και έτσι εγώ τον απλό πάω στην Ανίτα.
Δευτέρα σου έχουμε μαζί με τον Κώστα, να ξέρεις, εσύ στο Λαϊκό Δικαστήριο. Ποια τέλα η εκπομπή σου. Λογιών, λογιών μεζέδες. Θα πάει στην Ανίτα. Ναι. Εσύ νομίζεις. Κοίταξε φίλε, εγώ λέω να μην τον κάνεις διαφήμιση στον Κώστα. Δεν αξίζει. Στο κανάλι του Λαϊκού θα πάει. Γιατί να μην τον κάνω. Και μια που πήρα, ναι. Να το πω και κάτι άλλο σε ένα, δεν ξέρω ποιος είσαι. Εγώ είμαι ο Νίκος. Για την Ανίτα, την ετοιμάζω δυο πίνακες, ναι. Φωτογραφικής. Ναι. Και την έχω και ένα κύπελο για κύπελο, ας πούμε, σαν πρωταθλήτρια στο είδος της Ευκοπές. Μάλιστα, θα το πάρει το, η Ανίτα το πρωτάθλημα δηλαδή. Την Ανίτα, επειδή την ξέρω, δεν της αρέσουν τα γλυψίματα κι αυτήν, να έχεις υπόψη. Ναι. Ναι. Δεν και... Να μπορεί να σου ρίξει ένα πινελίκι. Αλλά αυτή θα είναι κάτι... Κάτι εξαιρετικό. Όχι, θα είναι κάτι άλλο διαφορετικό. Δύο στον για να βρούμε δουλειά, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Κάτι. Γεια σου Φωτιάδη, καλό βράδυ. Θέλω να πω λιγάκι αυτό να... Άκου μισό λεπτό. Και αυτές που παίρνουν από τον Τόντο, να μην με πολύ κολλάει, γιατί ή τι προτιμάει, να του... Μινά θα χαλάσει το στόμα σου, δεν στο παγώ, κλείσε. Κλείσε, θα σε κάνει μήνυση τώρα, κλείσε. Τώρα γιατί μη χαλάσει το στόμα σου τώρα. Και ο αστικατζής εκεί που κόλλησε στη γυναίκα. Σε κάτσε κανένα μπουνίδι. Και θα έχουμε θέματα, φίλε, και του ποιότης και είναι ατιμάντρα. Άστα αυτά. Πάμε. Δύο στα δύο. Πάμε τρίτος. Τρίτος, ναι. Έλα. Έλα, φίλε. Λογικός ακούγεται αυτό. Δεν νομίζω. Κώστα. Έλα, φίλε. Για την εντεκάδα που έλεγες. Ναι. Γιατί να μην ξεκινήσω μακρινιό. Να του πεθάνω το πνευμό, να το αφήσουν στο πάτωμα του 30. Και το Τζαλμά, γιατί δεν το βάλει, σε καλή κατάσταση είναι. Τζαλμά είναι με τις μέρες του, δεν θα πατσούλεις μεγάλο, θα βρεθούν ευκαιρίες. Ναι, ενώ ο Μάκ είναι. Δεν βλέπεις. Είναι στην ταχύτητα και στην εκτέλεση, φουλ, ναι. Δεν θέλω στα πρώτα 30 λεπτά να πιέσω πολύ. Τώρα του πεθάνω στα πρώτα 30 λεπτά, να φτύσουν αίμα για να πάνε 3 γκολ μετά. Να, θες να τον κουράζεις. Τι θα του κάνω, με Μάκ Λιμιό. Κοιτάξτε, δεν μου λες, ο Μακ και ο Λιμιός μαζί, πόσες ασίστ και πόσα γκολ έχουν στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Μα δεν πας την για να βγάλεις ασίστ. Βρε, άμα πιάσει μια γρήπη ντομάτος, τι Μακ και Λιμιός μου λες. Και ο Πέλκας άμα, φύγει ο Πέλκας, τι να κάνεις. Ο Λιμιός είναι για να παίξει στο 75-80. Το Λιβάγια από την Άκια, τώρα να πούμε. Κοίταξε παλικάρι, άκουσε να δεις, ο Λιμιός είναι για να μπαίνει στο 80. Και να κάνει τις μπούκες μέσα. Και να κρατήσει, και να κρατήσει άμυνα, εκεί, ναι. Να φάει την κλωτσιά δεν δηλαδή, yeah. Και να κρατήσει την άμυνά της ψηλά. Δεν έχουμε κέντρο και το βλέπουμε όλοι. Έτσι είναι με τις μέρες του. Άλλες μέρες ο Μαουρίτσιο κάνει μαγικά, άλλες χάνεται. Δίπλα του δεν έχει. Εκείνο είναι το πρόβλημα. Ο Μαουρίτσιο εκεί θέλει κάποιον ο οποίος να τον βοηθήσει. Με την ΑΕΚ δεν πρέπει να ξεκινήσει με τίποτα όσο άχω. Με τίποτα. 100% δεν ξεκινάει. 100%. Με τίποτα. Ή θα βάλεις τον Κάνιας. Κάνιας είναι. Ή θα βάλεις τον Κενό και τον Γάλλο. Το Γάλλο δεν τον βασίζεται ακόμα. Παρόλο που έχει ρυθμό δεν τον βασίζεται. Μα τι να βασιστεί ρε. Ένα μήνα είναι εδώ και δεν έχει βγάλει ημίχρονο ο Γάλλος. Ναι, εντάξει. Ένα μήνα είναι εδώ, δεν έχει βγάλει ημίχρονο ο Γάλλος. Και λογικό είναι αφού δεν μπορεί να το βάλει τώρα. Σας φορτώσα δύο παλτά τον Αζεβέδο και τον Γάλλο τώρα. Ο Αζεβέδο μπροστά καλός είναι. Δεν μαρκάρει, είναι, δηλαδή βάζεις τον Αζεβέδο με τον Λάζαρο ενασμένα. Το βάζεις, κοιμάσαι το βράδυ δεν να πεις. Είναι παλτό, άντε είναι, τώρα θα βάλω εγώ τον Αζεβέδο ενασμένα. Άκουγα τον Πετρωτό λέει να προωθηθεί Λοβιερίνια και να παίξει ο Αζεβέδο. Πώς πιάσει τον Λάζαρο Αζεβέδο. Δεν είναι μπακ. Δεν είναι μπακ ο Αζεβέδο, φίλε μου. Δεν είναι μπακ. Δεν είναι μπακ. Είναι χαφ. Εσύ τουλάχιστον το έχεις δει αυτό. Ο Αζεβέδο ούτε είναι... κόφτη μπορεί να παίξει. Ούτε αριστερό μπακ μπορεί να παίξει. Εξτρέμ μπορεί να παίξει. Ο Αζεβέδο είναι ένα, Αζεβέδο. Ένα αριστερό μπακ σε στυλ Μαρτσέλο. Έτσι ένα τέτοιο στυλάκι έχει όπως είναι τη Ρεάλ. Από τότε που έφυγε ο Λίνο. Αυτός είναι ο αριστερό μπακ δεν βρήκατε. Εντάξει. Ψάχνετε να βρείτε από το Λίνο. Φάντασμα θα ρίξει και έχει γίνει. Έχει στοιχείο. Μα καταράστηκε. Ναι. Καταραμένη θέση είναι εκεί για τον Πάο. Έχω τον Γιανούλη τώρα να δούμε. Ποιο Γιανούλη, ρο Γιανούλη. Τώρα να βάλει μπράντε φέρ με τον ανεψιώμα τον Φάι. Ποιο Γιανούλη τώρα. Έτσι λες εσύ. Σαχτικιό είναι τώρα. Καλό είναι ο Γιανούλη. Α, τώρα Γιανούλη στι τράκε. Εκεί πρέπει να έχει κάνει κορμό. Τι κορμό 30 κιλά δεν μπορεί να κάνει ο Γιανούλη. Σε σύγκριση με τον που τον είχαμε εδώ πέρα, έχει ανέβει το παιδί. Άντε ρε, φύγετε από εδώ πέρα. Αδύνατο είναι ρε. Καλό παίκτη είναι. Αδύνατο είναι ρε. Αδύνατο είναι ρε. Πεθαμένο είναι, αδύνατο είναι. Με τον Παστακό μαζί θα και βγήκαν από το. Άντε από το Λιμωδόν θα και βγήκαν. Να σε καλά παλικάρι. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε εδώ παίκτη. Μπακ αμυντικό, αδύνατο. Και ο Κάτζε είναι αδύνατο. Είναι μικρός ακόμα. Άσε με Κάτζε, τώρα χτίζει το κορμί του. Τι θα χτίσει κορμί θέλει τώρα. Σιγά σιγά για να μην χάσει έκρηξη. Τι να χάσει. Να μην γίνει να πούμε. Τίποτα. Μετά το Λίνο
Η θέση είναι στοιχειωμένη εκεί. Είναι. Πήρατε το Ράτς, έπαιξε 6 μήνες, τελείωσε 36 χρονών, καθάρισε. Επόμενη γραμμή. Μάλιστα, έκαψε φλάντζα. Έκαψε τη φλάντζα. Πάμε, επόμενη γραμμή. Πάμε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Τι κάνετε, παιδιά, γεια σου Κώστα, γεια σου Νικό. Γεια σου. Κωνσταντίνε. Ναι. Προχθές το βράδυ με τον γιατρό και με τους παγκοτζίδες με τον Ντου έκανες τρομερή εκπομπή. Εχθές με το Σαράντο επίσης τρομερή. Ω Σαράντος. Τρομερή. Τι θέλετε ρε, βιολογική περίπτωση και βιολογική περίπτωση. Και έχω να σου πω δύο θέματα. Σήμερα με στεναχώρησες πάρα πολύ. Γιατί? Για τους δύο που είναι πάνω εκεί, για αυτό που έγινε. Μα δεν τους στέλνεις, ρε κομμάτω πας εκεί στα σύνορα. Άκου να σου πω λίγο. Μα είναι δυνατό να πας ανεκπαίδευτους εκεί πέρα. Άκου να σου πω κάτι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Επειδή τυχαίνει να είμαι τέρμα πάνω, ωραία, δεν μπορώ να σου πω ούτε όνομα ούτε τη δουλειά μη κάνω. Μη μου πεις τίποτα. Πες με αυτό που θέλεις. Ναι. Να ξέρεις ότι ήταν σίγουρα στημένη η δουλειά. Ανέκαθεν ήταν 2-2, 2 από εδώ, 2 από εκεί, καταλαβαίνεις γιατί σου μιλάω. Ναι, ναι. Και τη συγκεκριμένη βράδυ, μεσημέρι, αυτή τη φυλάγανε εδώ και 2-3 μέρες, να το ξέρεις αυτό, ήτανε 2 δική μας με 5 ή 6 αυτονών. Δηλαδή τι στημένο ήτανε. Τι στημένο ήτανε. Ναι. Κοίταξε τώρα, δεν μπορώ και να μιλήσω. Γιατί να μην μιλήσεις ρε φίλε. Ραδιοφωνία ελεύθερη, τι θα πεις ρε, τι. Υπήρχε τουλάχιστον 4-5 μέρες πιο νωρίς από αυτούς, σαν κυνήγι, σαν καρτέρι. Ξέρεις τι σημαίνει καρτέρι? Το ξέρω, ναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Μόλις... Και άρα έπρεπε να είμαστε πιο προετοιμασμένοι. Δεν άρα φταίνε οι αξιωματικοί δικοί μας. Φυσικά και έπρεπε. Φταίνε οι αξιωματικοί δικοί μας, βέβαια. Αλλά ούτε γιοτάδες είναι τα παιδιά, ούτε τίποτα. Να το ξέρεις αυτό. Τέλος. Αλλά. Και στο λέω επειδή. Εγώ, ναι, κατάλαβα. Εγώ τους στρατιωτικούς δεν τους χωνεύω. Καλά κάνεις. Θα σου πω γιατί δεν τους χωνεύω. Γιατί επί Πασόκ, σαν φαντάρος, είχα δύο περιπτώσεις που δεν μ' άρεσαν. Δύο περιπτώσεις ήταν, κάτσε ρε, Κώστα. Περίμενε. Δεν ήταν 50. Περίμενα ρε Σύνικο. Κωνσταντίνε, παντού υπάρχουν. Έβγαινε ο φαντάρος που είχε το μέσον και τον έτρεχε. Και καθόταν ολόκληρος συνταγματάρχης προσοχή στο κολόπεδο. Ωραία, λοιπόν. Ένα αυτό. Ναι. Ένα. Εγώ πώς θα το σεβαστώ αυτόν να είναι τον άνθρωπο, όταν το βλέπω να τρέμει στου υπουργού του Πασόκ, ξέρω εγώ. Πώς θα το δώσω εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο, θα το θαυμάσω και ακολουθήσω μαζί του, ας πούμε, σε ένα πολεμικό αυτό, αφού είναι χέστης. Ωραία. Ένα λεπτό. Δύο. Δεν μπορεί να βαράτε τα τύμπανα και οι στρατιωτικοί να περνάνε τα ναρκωτικά από πάνω οι άλλοι και να κάνετε το κορόιδο. Τελειώσαμε. Αυτό είναι μεγάλη μούφα. Σου είπα, επειδή εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι μεγάλη μούφα για τα τυμπανά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Θα τα πούμε και κατηδίαν. Είναι μεγάλες κουβέντες αυτές. Είναι πολύ δυνατές. Δυνατές κουβέντες. Αλλά και εσύ την τρίχα την κάνεις τριχιά μου, αδερφέ μου. Δεν μπορώ να βλέπω γαλόνια, μπόγια, γυμνασμένη και ακάθετο το σκάκ. Εγώ τον κουρμπανάρε. Αυτό τον ασχημάτα, αυτό το σχημομούρι. Ήμουν στο στρατόπεδο εκεί 19 χρονών. Είχαμε ένα διοικητή, ένα κοντό να πούμε, Κέρβερος. Λοιπόν, βγαίνει στον τάκο να πούμε μια μέρα ο Κουρμπανάς, γίνονται κάτι μεταθέσεις να πούμε, στέλνουν τον Κουρμπανά από την Κόρυθο. Την Κόρυθο ήταν ο Κουρμπανάς. Κουρμπανάς που κάνει και τον προπονητή. Ναι. Του κόλλου προπονητή. Τέλος ναι, δεν έχει σημασία. Έπαιζε στην Κόρυθο. Λοιπόν. Λέει, θα πάτε λέει Λίμνο. Μάλιστα. Λέει, άλλος δεν πάω πουθενά, ρε, του λέει. Τι γίνεται εδώ, ρε. Τι γίνεται εδώ. Βγαίνει ο Κουρμπανάς, ποιος είναι αυτός, λέει. Κουρμπανάς. Τι Κουρμπανάς, λέω. Ένας γουρλωμάτης, ένας ασχημάτας, γερό παιδί. Λέω, τι είναι αυτός, λέει. Άντε, κάτω, ρε, κολκοντέ, του λέει, να πούμε. Το διοικητή. Βλέπω το διοικητή, δεν μιλάει. Ρε, γαμώ το, λέω, τι γίνεται εδώ. Ψάρι, εγώ δεν ήξερα. Ναι. Δεν ήξερα, λέω, τι γίνεται, ρε, παιδιά. Μην μιλάς, κάτσε να δούμε, μου λέει. Ο Χάρης ο Μπέλιος εκεί, αγόμαρος, συμμαθητής μου. Ναι, αλλά τέλειωνε το όμως, μην το πας γύρω-γύρω. Άντε να μην σου δώσει κανένα μπάτσο, του λέει, κοντέ, κομπλεξικέ, του λέει. Δεν πάω πουθενά, ρε. Λέω, τι είναι αυτό. Είναι, λέει, το Βαρδινογιάννη, θα πάω στον Παναθηναϊκό, λέει. Κουρμπανάς, λέει. Ο Βαρδινογιάννη μέσον έχει, λέει, κτλ. Διάβασε κανένα. Να κλάσω κοντό τώρα στο Βαρδινογιάννη. Διάβασε κανένα. Και ασεβαστώ εγώ τώρα το κοντό. Μάλιστα. Πάμε στον κόσμο, ναι. Μάλιστα. Ή το Δημοσθενίδη. Έτρεμε ο Δημοσθενίδη. Ταξίαρχο. Ήρθε και ένα του υπουργό του Πασόκο γιο. Τρέμε ο Δημοσθενίδης. Άντε ρε, φύγετε από εδώ πέρα. Σας σεβαστούμε τώρα. Θα διαβάσει και ένα μήνυμα. Όχι, δεν διαβάζω. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ναι. Ναι. Έλα, φίλε. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σας.
Λοιπόν, οπα, θέλετε ένα σχήμα στον ΠΑΟΚ το οποίο να μην στερεί ούτε σε άμυνα ούτε σε επίθεση? Είμαστε όλοι αυτοί. Ούτε, αυτοί. Ούτε να έχετε ψευτοδηλήματα, θα βάλω μάκλι μιό ή... Σας ακούμε πολύ προσεκτικά. Μάλιστα. Και να μην χάσω ούτε σε ύψους γιατί το σάχο φέτο θέλω. Ναι. Για βάλε μας. Για πες μας. Εκεί μόνο ένα ελάττωμα σοβαρό το οποίο είναι ότι πρέπει να αλλάξω σύστημα για αυτό το μάτς και να ρισκάρω. Εγώ θα το έκανα πάντως. Για πείτε. Θα ρισκάρα. Λοιπόν, 3-5-2. Mm. Και έχω όλα τα βαριά χαρτιά μέσα. Έχω και ύψος, έχω και άμυνα και επίθεση. Πες μας την δεκάδα. 3-5-2 τα κλασικά στόπερ τα οποία έχουμε τρία και δεν έχουμε άλλα. Ποια? Ο Μαλεζάς για να έχουμε το ύψος, ο Βαρέλα και Κρέσπο. Και οι τρεις. Λοιπόν, full back, ο οποίος πρέπει να αποφασίσει να ξεκολουθήσει αυτό το μάτς, Βερένια και Μάτος. Κάνιας, Μαουρίτσιο, Μπίσεσβαρ στο κέντρο και το δύο, Πέλκας και... Πρίγιοβιτς. Και Πρίγιοβιτς. Μας έκοψε δεν σταθερά, μας έκοψε την ταχύτητα. Όχι, δεν σε έκοψε. Μας έκοψε την ταχύτητα. Όχι, γιατί... Θα σου πω γιατί δεν σε κόβει την ταχύτητα. Γιατί τα εξτρέμ σου δεν τρέχουν και... Δεν τρελαινόμαστε κιόλας. Ναι, να ανοίγουν χώρους. Ναι, ανοίγουν χώρους. Ανοίγουν χώρους, κάνουν τρύπες. Ναι. Έχω και τον Μπίσεσβαρ μέσα, ξέχασες Νίκο. Ορίστε. Έχω και τον Μπίσεσβαρ ο οποίος έριγε χώρους, το ξέχασες έβαλε, δεν μπορούσε να. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις, μπορείς να αφήσεις Μακ έξω, μπορεί να αφήσεις Κάμπος έξω. Θα σε τα πλευρά σου, λέει, μόνο με ένα Λάζαρο. Βέβαια. Σου λέει ένα Λάζαρο έχει. Ένα Λάζαρο έχει. Και οι τρεις αυτοί είναι αμφιλεγόμενοι και ο Μακ. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Και έχω και άμυνα και επίθεση και στους αφιλεγόμενους στους τρεις τα εξτρέμια τα έχω. Λοιπόν, εσύ σαν Κώστα, ναι, γιατί τόσο πολύ εκτίμηση για το μέντορά σου τον, πώς το λένε, είπαμε, το Μαΐδη. Γιατί να ρωτήσω κάτι. Γιατί ο Μαΐδης, άμα τον βάλεις να αναλύσει παιχνίδι, δεν στο κάνει. Αλλά άμα τον πάρει σε μία δίκη, θα σε βγάλει, να πούμε, Μπεν Μάτλοκ. Γι' αυτό. Να σου κάνω... Είναι η δίμονα. Αλλά εγώ δεν έχω δεσμευτεί αυτό που σου λέει. Ναι, τι. Για να δούμε τώρα, για να δούμε πόσο η δίμονα είναι. Πες μου κάτι. Ο Θωμαΐδης από πού πληρώνεται, από Αθήνα ή από Θεσσαλονίκη? Και από τα δύο. Περισσότερο από Αθήνα. Γιατί φωνούμε περισσότερο, γιατί. Πού ξέρεις τι του δίνει ο Ανδρώνης? Εγώ πιστεύω τα συμφέροντα από εκεί είναι. Πού ξέρεις ο Ανδρώνης τι λοιπόν, του δίνει? Πού ξέρεις πόσα παίρνει, μπορεί ο Ανδρώνης να του δίνει πιο πολύ. Πού ξέρω του δίνει, είπες. Πώς, πού το ξέρεις, τι είπε. Εγώ ξέρω το εξής, ότι στην πρώτη φορά είπα αυτό που όντως βγήκε, μείον τρεις και τα λοιπά. Αλλά... Εσύ μας μετέφερες τη δεύτερη φορά ότι δεν θα αλλάξει η απόφαση, θα μείνει η ίδια το μείον τρεις και τα λοιπά. Γίνεται η κολοτούμπα από σένα, γιατί η κολοτούμπα είναι από το Θωμαΐδη, ότι τελικά παλεύεται για μείον τρεις, αλλά οπωσδήποτε η απόφαση θα βγει πολύ μακριά για τον Ατρόμητο. Και τώρα μήπως βγει η απόφαση αύριο. Και έρχομαι και λέω, αν τα λέω στον Θωμαΐδη για να τα αναπαράγει. Ένα λεπτό. Ο Θωμαΐδης με ενημέρωσε ότι ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να δικαστεί, θα δικαστεί με άλλο άρθρο. Που σημαίνει ότι αυτό που λέει ο Θωμαΐδης είναι ότι αν ο ΠΑΟΚ την κλειτώσει, την κλειτώνει και ο Ολυμπιακός. Με τους μείον τρεις. Μάλιστα. Δεν είναι μακριά. Μάλιστα. Κοίταξε, το μέντορα είδομεν. Κατρακύλησε από κουλουτούμπα στην κουλουτούμπα. Εγώ δεν τον έχω του συνειπά. Κάτι για το εθνικό θέμα. Συμφωνώ με σένα ραπ, ακούς. Ναι, ναι. Συμφωνώ με σένα ραπ ότι είναι παραμύθια αυτά με Τουρκία. Όχι ότι θα γίνει ανάφλεξη. Θα γίνει ανάφλεξη, αλλά η Ελλάδα θα εμπλακεί. Γιατί συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Τι μας έπιασε η εθνική πρεμούρα όλους τώρα, έτσι. Ναι. Αφού ό,τι να γίνει θα καθαρίσει η Αμερική. Ναι, βέβαια. Μισθή δουλειά. Θα πάω φαντάρο σε εγώ. Η γενική επιστράτευση. Βρέμα, μα οι βάσει εδώ. Θα γίνει μια ανάπτυξη. Το στόλο άλλο τώρα. Ναι, αλλά και το 22 το ίδιο πράγμα έγινε, αλλά σύμπληρο το τίμημα. Ρε, ποιο 22? Το 1987 όταν φεύγανε. Και το 22 τα αμερικάνικα σκάφη. Συγγνώμη, έξω από τη Σμύρνη ήτανε, αλλά μια τουφεκιά δεν ρίξανε. Τότε. Τότε. Γιατί να ρίξουν τώρα. Να πούν τι βλακίε. Κάναμε τις βλακίες μας εμείς όμως 22. Εμείς τι βλακίες θέλαμε, κάναμε. Τα μεγαλεία. Ποια μεγαλεία θέλαμε. Τώρα, κανένα μεγαλείο δεν θέλαμε. Κανένα μεγαλείο δεν θέλαμε. Τώρα,
Ποια μεγάλη, τι μεγάλη θέλαμε. Θέλω να πω πάντως, είτε έτσι είτε αλλιώς, δεν αποφασίζουμε εμείς αν θα πολεμήσουμε ή όχι. Ο άλλος αποφασίζει. Καλά λέει. Α, μπράβο, εκεί συμφωνώ πολύ με τώρα. Όχι, θα πολεμήσουμε τους Τούρκους. Λες και είμαστε μόνοι μας εμείς οι Τούρκοι, θα πολεμάμε οι δυο μας. Εμείς είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ανοίξουν πόλεμο οι Τούρκοι, ανοίγουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό βράδυ. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Έλα, φίλε. Πάμε. Αυτό που λες. Μάλιστα. Στο μάτς είμαστε ή εμείς ή κανείς. Στο μάτς. Στο μάτς. Εννοείται, θα το έτσι κερδίσουμε. Στο μάτς. Το μάτς, ένα είναι το μάτς, μωρέ. Α. Ποιο είναι το μάτς. Κάτσε να μάζουμε. Χαϊβάνι. Ποιο είναι οι μάζες, οι Ραπτόπουλε, τις άλλες να πούμε που παίζουν με τον Άρη Παλαιοχωρίου. Και για αυτούς είναι μάχη, ρε φίλε. Ποτέ, ένα δουλεύει. Λεπτό, και για αυτούς είναι μάχη. Πώς θα γίνει. Να, ο Ραπτόπουλος έγινε. Ραπτόπουλο, αφού τα ξέρεις, είπαμε, δεν θα ανέβει ούτε ένας ούτε ο άλλος. Ναι. Πάμε τώρα στη μεγάλη ομάδα. Το στεναχώρησες τώρα, φίλε. Κάτσε να ακούσουμε, ναι. Ναι. Το μάτς είναι 2-0. Μάλιστα. Το μάτς είναι 2-0. Θα το κερδίσουμε. Το μείον 3 θα... μακάρι να γίνει όπως λες εσύ. Δεν το λέω εγώ. Το λέει αυτός. Ο νομοθέτης το λέει και ο Δωμαίδης το λέει. Ο Δωμαίδης το είπε. Εγώ φίλε ναι, αυτά μου, τα ρωτάω. Τα σπάζε το Ραπτόπουλο. Τα σπάζω με αυτά. Αγόρι μου. Ραπτόπουλε. Πόσο χαρούμενος είσαι ρε φίλε. Κουστάρο που είσαι χαρούμενος. Είναι χαρούμενος. Μ' αρέσει που γελάς. Έτσι. Ναι ρε φίλε. Έσουξες κανένα δυο ουσκάκια τίποτα. Κάτσε να ακούω. Τι ήπιες ρε. Ρε άσε τώρα τι πια. Έχει πιει κανένα δυο ουσκάκια να πούμε. Ψιλό, ψιλό. Γλίνκι, 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 το παγάκι. Ψιλό, 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 ψιλό. Ραπτόπουλε, εμείς ή κανείς. Έγινε. Τι. Φιλιά, καλό βράδυ. Για χαρά. Κοίταξε να δεις αυτός τώρα μα πήγε και δυο ουίσκια ακόμα. Εδώ το 2-0 το κάνει 4. Εδώ το έβαλα. Πέμε. Πάει ο καρπός. Πάμε, γιατί. Τον έβαλα. Καναμπουνίδι έριξε. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Γεια σας. Καλησπέρα σας κύριε. Από Αθήνα σας καλώ. Μάλιστα. Γεια σας κύριε Αθηναί. Από Βόρεια Προάστια. Τι σε νοιάζει. Πράσια, ναι. Δεν θέλω να μιλήσω κατάλαβα για μπάλα. Έχω μιλήσει άλλη μια φορά με τον κύριο Ραπτόπουλο. Παναθηναϊκός είμαι, αλλά δεν με ενδιαφέρει να το πάρει Φαρκαδόνα. Εμένα με ενδιαφέρει να μην το πάρει ο Ολυμπιακός. Α το πάρει όποιος είναι. Ορίστε. Ωραία. Ορίστε. Και σταματάω εκεί. Μπράβο. Λοιπόν, για να το να αντιδιαθήσουμε τη συζήτηση, πρώτα απ' όλα, Εσκομπάρ. Ναι. Ο πραγματικός Εσκομπάρ. Γιατί το έχει κάνει σλόγγαν τώρα ο κ. Ραπτόπουλος. Τώρα ναι. Τελευταία και έτσι το πάει είπατε ωραία. Πάω κι εγώ τι. Ναι. Λοιπόν, ο Εσκομπάρ, επειδή τυχαίνει να γνωρίζω και την ισπανική γλώσσα, Εσκομπάρ είναι ρήμα στα ισπανικά και σημαίνει σκουπίζω. Ναι. Λα Εσκόμπα είναι η σκούπα. Ναι. Στα ιταλικά είναι σκόπα και σκούπα στα ελληνικά έχει έρθει και σε εμάς η λέξη, έτσι. Λατινική είναι, ναι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ο Εσκομπάρ στα τέλη της δεκαετίας του 80, όπου η δεκαετία του 80 ήρθε στο πικ του άνθρωπος, είχε κατακυριεύσει τον κόσμο, έδιωξε καθημερινά, ναι. Τόνους κόκας. Λοιπόν, είχε μαζεύσει σε ρευστό, είχε περίπου, λένε, στα 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε χαρτονομίσματα. Βέβαια. Επάνω του, γύρω του, σε σπίτια του, έτσι. Mm-hmm. Κάποια στιγμή όταν τον κυνηγάγανε, τον κυνήγαγε πια η Κολομβιανή αστυνομία, η οποία είχε συμπράξει πια με την DEA, την Αμερικάνικη Δίωξη των Ναρκωτικών, και τον κυνηγάγανε. Για να κάπου έβρεχε, έκανε κρύο και για να ζεσταθεί το παιδί του, γιατί κάπου είχε αρρωστήσει, είχε ανάψει μια φωτιά. Σε αυτή τη φωτιά λέγεται ότι έκαψε 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Για το παιδί, το χαρτί 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, έτσι. Λοιπόν, σε σημερινές τιμές, γιατί μιλάμε για τη δεκαετία του 80, ο τύπος είχε έξω σε ρευστό 200 δις δολάρια. Ναι, αλλά πού καταλήγουμε αυτό. Κάτσε να ακούσουμε. Ναι. Λοιπόν, όχι, τίποτα έτσι. Εγώ είχα ακούσει ότι για λαστιχάκια μόνο για να μαζεύει τα λεφτά του, για να τα τυλίγει με λαστιχάκια, ξόδευε γύρω στα 3 με 4 χιλιάρικα το μήνα. Δολάρια. Σωστό. Και είναι άγνωστος ο αριθμός δισεκατομμυρίων που έχει χαθεί. Δεν ναι, αλλά τον έφαγε το μαύρο φίδι τελικά. Κάποτε τον τρώει το φίδι. Σωστό, σωστό. Δεύτερον. Επειδή έχει πάει η συζήτηση στην Τουρκία, θα σας πω τις εικόνες που έχω από την Τουρκία από τη Σμύρνη το 2009. Ναι. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Ναι. Τότε λοιπόν είχα πάει με μια πολυεθνική αποστολή, εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία για ποιο λόγο. Ναι. Κάναμε τη δουλειά μας μια εβδομάδα και φύγαμε. Ναι. Okay. Μέναμε λοιπόν στο Hilton,
στο εγώ έμενα στο 14ο, 15ο όροφο κάπου εκεί. Εκεί μπορούσα να δω λοιπόν όλη τη Σμύρνη. Ήταν η πρώτη φορά που πήγα στην Τουρκία και μοναδική. Mm-hmm. Η Σμύρνη θεωρείται ένα από τα 3-4 ευρωπαϊκά εντός εισαγωγικών πρόσωπα της Τουρκίας. Υποτίθεται το καλό της πρόσωπο. Έτσι, γιατί άμα πας παραμέσα, σε πιάνε απελπισία. Λοιπόν, στη Σμύρνη λοιπόν υπάρχει ένα παραλληλόγραμμο το οποίο οι Τούρκοι τότε το έγαν και φαντάζομαι ακόμα κορδόν μπογιού. Δηλαδή είναι ένα κορδόνι παραλληλόγραμμο μήκος ενός χιλιόμετρου παραλιακό και πιάνει και τρεις όμως πάνω από την παραλία. Ναι. Μέσα σε αυτό το παραλληλόγραμμο λοιπόν εκεί υπάρχουν τα ξενοδοχεία, τα μαγαζιά, να φας... Η αφάγκατε, το καλύτερο κομμάτι ωραία μαγαζιά, μπράβο. Να φας, να πιεις... Πάρα πολύ, δηλαδή για τον Ευρωπαίο, τον Αμερικάνο είναι μια χαρά. Σαν να είσαι στο Κολωνάκι, στη Γλυφάδα, τα δικά σας δεν ξέρω ποια. Καλαμαριά, δεν ξέρω ποια είναι τα δικά σας. Καλαμαριά, έτσι. Τούμπα, άνω Τούμπα. Μπράβο. Λαμπράκι. Ωραία, λοιπόν. Εκεί μέσα λοιπόν η ζωή ήταν ευρωπαϊκού τύπου και μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση γιατί έφαγα σε ένα συγκεκριμένο εστιατόριο. Όπως τις έβλεπες τις φάτσες αυτές εύκολα, τις έπαιρνες και τις έβαζες σε ένα εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στο Παρίσι, στη Ρώμη και δεν κάνανε καμία διαφορά οι φάτσες τους. Έτσι. Μηταράδε, μηταράδε. Με γαλανά μάτια, γκόμενες ωραίες, δεν το συζητάμε. Τουρκάλες πανέμορφες. Μπράβο, μπράβο. Τι θα είναι, στο Κυλκή, ο Τούρκος, ένας Τούρκος λοιπόν που είχα γνωρίσει εκεί πέρα στα πλαίσια της δουλειάς μου είχε πει το εξής. Μου λέει, και τον μου είχε κάνει εντύπωση για τον κόσμο. Και μου είχε πει το εξής. Μου είπε και άλλα πράγματα. Ο κόσμος αυτός δεν έχει να κάνει με τους Τούρκους. Γιατί τον μέσο Τούρκο τον έβλεπες αφού έφευγες από αυτό το παραλληλόγραμμο. Εκεί άρχισε και σε έπιανε επιτυπησία και έβλεπες τον Τούρκο τον 1,60, τον κατάμαυρο. Το δασίτρεχο να σέρνει τον κάρο. Αυτές είναι εικόνες άμα που θα δείτε. Άμα πας στην Καρδίτσα, δηλαδή, τι θα δεις. Καρδιτσιώτη έχεις δει, ρε. Ναι. Καρδιτσιώτη είναι λεβέντες, ρε. Αν πας στον πύργο της Ηλίας, τι θα δεις, δηλαδή. Εγώ θέλω, πας στη Θάσο, τι θα δεις. Θέλω να δώσω την αντιδιαστολή. Για πες μου, ρε φίλε. Με γιατί μένες τώρα για τον Τούρκο. Και έξω από αυτό. Στη Φαρκαδόνα, τι θα δεις, δηλαδή. Φαρκαδόνα, ρε φίλε, έχεις πάει Φαρκαδόνα. Στο Δοξάτο τη Θράμα, τι θα δει. Έχω περάσει, έχω περάσει. Για πες μας. Τέλος πάντων. Τι θα δει. Στην πρόστο Τσάνι, τι θα δει. Λοιπόν, καλό βράδυ, Αθηναίο. Θα σε ξανακούσουμε και άλλη φορά στην εκπομπή εδώ με τον Ραπτόπουλο. Άκλη δεν θα βγάλει με αυτόν. Δηλαδή θες να συγκρίνει τον Έλληνα με τον Τούρκο. Όπα, όχι, ναι, ναι. Που είναι ο Τούρκος. Ο 1,60 είναι ο γκόμενο. Άστα, χαζάνα. Πάμε επόμενη γραμμή. Θα πα στην Καρδίτσα να δει κάτι γκόμενο ωραίου. Πάμε. Θα πας, θα πας στο έλα, φίλε. Στο άλλο στρέφει, θα πας στον πύργο. Κάτσε, έπιασε τώρα η βλακία. Θα δεις κατηγκόμενους. Θα πας στο Κιλκής, θα δεις κατηγκομενάρες. Κάτι χαμηλοκόλους θα δεις. Α, τι θα δεις. Έλα, πάμε, πάμε. Ναι, ναι. Μη. Πάμε, ναι, 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 ναι. Έλα, φίλε, ναι. Βέβαια. Λέγε, φίλε, ναι. Ναι. Εσύ φώναζε, λοιπόν, ναι. Έλα, ναι. Λοιπόν, Κωστή, να σου πω εσύ. Ο μυθικός σας δεν μπορεί να σε κάνει καλά, ρε. Με πήρε τηλέφωνο. Του λέω. Μαχικό λίος είναι αυτός ο μυθικός. Έχει τηλεοποιήσει σχεδόν όλους. Μίμο. Ναι. Δεν μπορεί να μιμηθεί ο Μίμος, το έλα άλλο Μίμο. Δεν γίνεται. Είναι και κρύος αυτός ο μυθικός. Μια χαρά είναι, καλό παιδί. Κιλάς έχει βάλει. Λες καλό... γι' αυτό. Εγώ είμαι Μίμος. Ακούς, εγώ είμαι Μίμος. Μίμος. Άμα κάτσω να ασχοληθώ ένα μήνα και προπονηθώ, μπορώ να σε βγάλω θεατρικό με μιμίζεις. Ό,τι θες σου κάνω. Ό,τι θες σου κάνω, κατά 70%. Ό,τι θες σου κάνω. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο ο Μητσικώστας, εγώ τον ενημέρωσα, λέω, επειδή είμαι μίμος κι εγώ, δεν μπορείς να με κάνεις, του λέω. Κατάλαβες. Δεν το ξέρα, μου λέει. Μετά τον έκανα κάτι μιμήσει, τρελάθηκε ο Μητσικώστας. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε μαζί εκπομπή. Λέω εντάξει, εμένα στην ΕΡΤ δεν με παίρνουν, λέω, γιατί δεν είμαι κομμουνιστής. Κατάλαβες, νεοδημοκράτης δεν είμαι, Πασόκ. Άστο να μην το παιδί θα μας πει άλλο. Φίλε, άστο Μητσικώστα το κρύο. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λέγε. Τίποτα. Απλά τις προάλλες έπεσα στο. Έκανα ζάπινγκ στην τηλεόραση και έπεσα στο κανάλι που βγαίνει εσύ, Κωστή. Ποιο είναι, δεν θυμάμαι. Art. Την Κυριακή. Α, Europe One. Όχι, όχι, στη Μαρμίτα. Στο Art. Art, όχι, Europe One. Europe One, ναι. Μας έχεις μπερδέψει, ρε φίλε. Κυριακή, λέει. Ρε φίλε, μας έχεις μπερδέψει, να πούμε. Και είδα... Όχι, όχι, το Europe One, που κάνει τη Μαρμίτα. Τι είδες? Και είδα τον αυτό το Jordan και ότι κάνει κουμπί, δεν το ήξερα ότι κάνει κουμπί. Ναι, κάνει. Είναι ανταγωνιστής του Κωστή. Ναι.
Ναι, πώς το επιτρέπεις εσύ αυτό, ρε φίλε. Γιατί να μην το επιτρέπει, ρε φίλε. Ξέρω εγώ. Θα κόψει το ψωμί του αλουνού. Εντάξει. Δηλαδή εσύ τον Κώστα τον έχεις κόψει για χάριστο. Τι νομίζω ότι είναι ο Κώστας. Ο Κώστας είναι ένας βλάξ. Άκουσα να σε πω εγώ ότι είναι ο Ραπτόπουλος. Ο οποίος το παίζει τσομπανόσκυλο. Άκουσα να σε πω εγώ ότι είναι ο Ραπτόπουλος. Γιατί όλοι νομίζουν ότι είναι κολόπεδο και τα λοιπά. Λοιπόν, άκουσα. Ήρθανε Τζόρνταν, ήρθανε Νίκη από τα Γιάννητσά, ήρθανε από εδώ, από εκεί πέρα, ευεργετηθήκανε. Βγήκανε στη δημοσιότητα, δεν τους ήξερε ούτε η μάνα τους, να πούμε. Λοιπόν, πήρανε διαφημίσεις, πήρανε χορηγούς. Σε κάποια φάση οι μισοί από αυτούς νομίζανε, να πούμε, ότι είναι η Λάρι Κίνγκ. Ναι, ο Κωστής, να πούμε, άκουσε τώρα, άκουσε να σε πω δύο κουβέντες για αυτό το θέμα. Ο Κωστής, επειδή όλοι νομίζουν ότι είναι Ροτβάιλερ, αλλά στην ουσία είναι κανείς είναι. Μην νομίζω ότι είναι κάτι. Λοιπόν, ψυχούλα και τα λοιπά. Δεν πρόκειται από κανένα να κόψει ψωμί. Να πω κάτι λίγο. Κωστή, εγώ αν ήμουν στη θέση πραγματικά θα του έλεγα ή αυτό ή εγώ. Δεν κατάλαβα τώρα τι. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, φίλε, να γίνει. Εγώ λέω για μένα τώρα, έτσι. Ρε, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Μετά από αυτό που προηγήθηκε και αυτό. Και τον βλέπω στην εκπομπή, θα τον παίζει και εντάξει. Προτιμώ να παίξω ένα ξύλο να πούμε παρά αυτό. Κοίταξε, αυτό επειδή είναι τρελό, άμα σαλτάρει, μπορεί καμιά μέρα να πάει στο Euro Buang να παίξουν μπουνίδια οι δυο του. Και μετά μπορεί να κάτσουν να τα βρούνε και να πάνε σε καμιά θέρμη να πιούνε κανένα τσίπουρο. Αυτή είναι, είναι τρελή, δεν είναι. Έχουν παραφροσύνη. Δεν είναι. Είναι σχιζοφρενή. Εσχίδου ίσου. Κακία δεν υπάρχει. Λοιπόν, καλό βράδυ. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν υπάρχει κακία. Υπάρχει κόντρα, υπάρχει αυτό. Κακία δεν υπάρχει. Πάμε. Εμένα με είχε φωνάξει η Ανίτα, με πήρε τηλέφωνο πριν ένα χρόνο και μου λέει αυτό που λέει: θέλω να συνεργαστούμε και τέτοιο. Λέω: ρε Ανίτα, μην με κάνει. Έχει πολλού τρελού, λέει: μπορεί να του κουμαντάρω μόνη μου, λέει. και ποια τέλα! Και έγινε ένα κονέ και πήγε η Στεφανίδου και λέει: αυτό λέει, με βρίζει εμένα, λέει. Με είπε ξηχαμένη, με είπε και. Τι είναι, είπανε. Εντάξει. Και θε ευέλικτο. Εγώ τέτοιο, τι είμαι, γκόμενα είμαι, ρε, τι είμαι, εγώ Στεφανίδου είμαι εγώ. Πάμε γραμμή. Πάμε, ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Καλώς ήταν. Από τη μαρτυρική Κύπρο. Γεια σου, ρε φιλαράκι, Κύπριε. Δεν είμαι Κύπριο, Θεσσαλονίκη. Ωραία. Γεια σου, άμα ήταν Κύπρο, δεν θα πρέπει να φω κόμμα από αυτήν. Κάτσε. Ναι, 22 χρόνια εδώ. Άρα είσαι Κύπριο, ρε φίλε. Τελείω. Παντρεύτηκε Κύπρια, φίλε. Δυστυχώ δεν. Τι δυστυχώ. Και ο ξάδερφό μου Κύπρια παντρεύτηκε. Κατσιβέλε είναι, ρε αυτό. Μια χαρά είναι. Βρε κατσιβέλε. Έχουν τον Πακύρι εκεί πέρα. Δεν πανάχουν τον Πακύρι. Πώ πάτε με μαύρε γυναίκε. Ρε πήγε ο άνθρωπο από τη Θεσσαλονίκη στην Κύπρο. Χόρτασε ψωμάκι να πούμε εκεί πέρα. Ήλιο να πούμε άμα. Κατσιβέλα κοιμάται, ρε. Ρε πια κατσιβέλα εκεί έχει κάτι Αγγλίδε να πούμε. Βρε κατσιβέλε. Ρε έχει κάτι να πούμε Ιταλίδε εκεί. Έχει δει, συγγνώμη, ρε φίλε. Κύπρια ωραία έχει δει. Όχι. Ε λοιπόν πώ το. Και θα πρέπει να είναι με την Κύπρια συνέχεια. Δεν μπορεί να πάει μια Ιταλίδα. Έχει καφενεία στην Κύπρο να πας, ρε. Εδώ τώρα είσαι πολύ φαλ, Κωστή. Καλά σου λέει. Τι έχει πολύ. Μου φαίνεται τις Κύπριες, τις βλέπεις, δεν ξέρω από πού τις βλέπεις, αλλά αν θα έρθεις εδώ κάποιος στην Κύπρο... τα μαυροτσούκαλα, ρε. Ό,τι του πούνε, φίλε. Ό,τι βλακεία του σφυρίξει ο καθένας, τι πιστεύει αυτό. Χαϊβάνι. Μπουνταλάς. Δύο θέματα. Πάμε. Ναι, καταρχήν, όσο μας βοηθήσαν οι Αμερικάνοι το 1974 με την Κύπρο, τόσο θα μας βοηθήσουν αν θα γίνει κάτι με την Τουρκία. Βέβαια. Βρείτε τα, θα το πει. Σημαντικότερα από όλα είναι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή οικονομικά είναι 20 χρόνια με 30 πιο μπροστά από την Ελλάδα. Γιατί να κάνει πόλεμο με την Ελλάδα. Τώρα που καυγίζει ο Ερντογάν, άστο να λέει. Άστο. Καταρχήν, πόλεμος στο Αιγαίο και γενικά στο χώρο μας. Ή θα γίνει για τα επόμενα 100 χρόνια. Δεν συμφέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάτι πρέπει να γίνει, φίλε, να ανοίξει η οικονομία λίγο. Πρέπει να γίνει ένας πόλεμος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει να γίνει μια φασαρία. Να φαγωθούν καμιά 30-40 εκατομμύρια. Να φαγωθούμε μερικοί, να ξεκινήσει ξανά η ιστορία από την αρχή. Πολλοί είμαστε απάνω. Ναι. Στη γη πολλοί ζούμε, ναι. Ρε, φασαρία μπορεί να γίνει. Πόλεμος δεν πρόκειται να γίνει. Εντάξει. Το δεύτερο θέμα ποιο είναι. Αν θα γίνει πόλεμος, έτσι όπως μας βλέπω αυτή τη στιγμή με την οικονομική κατάσταση, την εξαθλίωση που περνάει η Ελλάδα και γενικά ο στρατός έτσι πως είναι, οι Τούρκοι μέσα σε μια εβδομάδα είναι στην Κίνα. Καλά, μην το λες αυτό. Μην το λες αυτό. Μην το λες, εγώ το λέω γιατί εγώ ήμουν και ειδικές δυνάμεις, μήνα καταδρομό, άρρωστος. Πολύ αισιόδοξος, άρα δεν πρέπει να τα λες εσύ αυτά. Κοίταξε, τα λέω γιατί τα βλέπω. Και να τα βλέπεις δεν πρέπει να τα λες. Όχι, να τα λες ό,τι θες.
Όχι, πρέπει να τα λέμε. Ελεύθερη ραδιοφωνία. Εμάμα τα λέμε. Εμάμα τα λένε και τα ακούνε τα γυναικόπαιδα, τι κάνουμε. Για... Και τι απάθουν τα γυναικόπαιδα. Πρέπει να ξυπνήσουμε για. Τι απάθουν τα γυναικόπαιδα. Ρε? Τι απάθουν τα γυναικόπαιδα. Τι απάθουν. Ε, ποιο θα υπερασπιστεί εσύ δηλαδή. Τι να υπερασπιστεί. Σαν ματι άντρα τώρα σήμερα, κάτσε ρε φίλε, για χαρά. Δηλαδή είναι ο άντρα σήμερα. Τον έδιωξε τον άνθρωπο. Ναι, ναι. Γιατί είναι ο άντρα. Κάτσε ρε φίλε, γιατί τον έριξε τον κύριο. Τέλειωσε ο χρόνο. Γιατί τέλειωσε ο χρόνο. Εσύ θα πει άμα τελείωσε ο χρόνο. Ναι, εγώ. Είναι ο άντρα στο σπίτι. Θέλει να πει τώρα την μπουρδα του και έδιωξε τον Κύπριο, κατάλαβε. Είναι άνεργο. Θα το ξεχάσει τώρα αυτό που θα πει. Δηλαδή θα πάει φαντάρο ο τριαντάρη. Ο τριαντάρη θα πάει φαντάρο. Ναι. Και θα μείνει η γυναίκα ναι, πίσω. Ναι. Και τι θα χάσει. Τι θα χάσει. Θα χάσει το στήριγμα. Τον άνθρωπο. Αφού είναι άνεργο. 300 ευρώ, 400 ευρώ. Πάρω αλλιώ εγώ το πω αλλιώ. Θα χάσει το στήριγμα. Έχει γιο εσύ. Έχω γιο. Έχει ανιψιό. Ανιψιό. Και το στέλνει στο μέτωπο. Τι έχει να χάσει. Τι έχω. Τι έχει να χάσει. Είναι αίμα μου. Γιατί ο άλλο τι είναι. Η γυναίκα πορτοκαλάδα του. Η γυναίκα με τον άντρα. Δεν είναι. Δεν είναι. Δεν είναι. Τι είναι. Ο άντρα του. Τι, όχι, ο άντρας. Όχι. 300 γκόμενες μπορεί να βρούμε. Βάσε με καημένο. Ο πατέρα του παιδιού του δεν είναι, ρε. Άλλο παιδί δεν αλλάζει. Το παιδί δεν θα στεναχωρηθεί άμα πάθει κάτι ο μπαμπά. Ποιο νοιάζεται για το παιδί, ρε. Δεν νοιάζεται. Η γυναίκα, επόμενη η γυναίκα κοιτάει τον εαυτό. Για να πει την μπουρδα του, ναι. Έδειξε τον Κύπριο. Ήθελε να πει ο άνθρωπο και κουβέντε, τον έστειλε. Ραπ, τι λέει αναγνωριστικό ποδόσφαιρο άλλο. Ο Πάοκ τι παίζει δηλαδή, μπαλάρα. Μπάρτσα είναι, λέει. Τον είδαμε ένα φιλικό, δεν έπαιξε με τρίπολ και άλπαξε τρία μπαλάκια. Και την Κυριακή έχει άλλα τρία. Εξής είναι αυτός. Α, εξή μου. Ναι. Εδώ είσαι. Μας έχει ζαλίσει με το Χινέδ και τον Λοχαγό Λιβάγια ο άλλος, λέει. Ο 604. Ράπο Μανόλο, θα καταπιεί το Ρουμάνο. Πιστεύω αν κατεβάσει 3-5-2 και πνίξει το κέντρο, βλέπω να ανεβάσει πάλι τα μπάκου Λουτσέσκου πάνω και θα ανοίξουν τρυπάρες. Τάσος Πάουκ Δραπετσόνα. Αυτό τον φοβάμαι. Στο 3-5-2 τον Χιμένεθ το φοβάμαι, ναι. Ναι. Αυτό το σύστημα το φοβάμαι από την ΑΕΚ. Ο Αρετόπουλο στα πούπουλα, δεν τον ενόχλησε ούτε ο δικαστή. Αυτό το έκανε μπάχαλο, λέει. Ναι. Την αθλητική βία που ζήτησε για τον δικαστή δεν την ενοχλεί κανεί. Νίκο γείτονα. Ράμπα, έχετε πρίξει με τον Πάουκ να μην πάρει πρωτάθλημα, λέει, γιατί δεν το δικαιούται. Τι μισέ νίκε που έκανε ο Πάουκ τι έκανε με ομάδε που δεν ήταν κομπλέ. Έτσι λέτε εσεί. Είχε με Ατρόμητο, ο οποίο πήρε 8 βαθμού με Άκη και Γαύρο. Και άνοιξε τα ποδαράκια στην ομάδα που ξεφτελίστηκε από Ενστρούντ, λέει. Έστερσουντ. Η Αθήνα του βαθμού δεν θα του επιστρέψει. Μάλιστα. Για να πάρουμε του φαντάρου πίσω, κάντε μια ομάδα επιλέκτων κομμάτων, το Μετρόπολη. Πάτε με μπροστάρι τον κόκκινο και τον ραγκάτσι δίπλα που κάνει να πει μια πρόταση δύο μέρε. Έλα, ρε, φύγε από εδώ. Ο Πόντιο δεν είδε χαίρι από τι γυναίκε και τον γύρισε στι καμίλε, λέει. Ρα πάντων, λέει, κατά την ασφαγία πα και ξεμπουκώσει. Δύσκολο είναι. Αριανό από Λαμία. Αριανό. Λοιπόν, σήμερα ένα προπονήθηκε πολύ στα κροσέ. Έρχεται, λέει, εδώ, ο 559. Ωραίο. Ο φύλακα θα σε δαγκώσει το αίμα, ρε. Έλα. 047. Ραπ δηλαδή είναι καλύτερο αμυντικό ο Βιερίνη από τον Αζεβέδο. Σαμπάκ. Μεγάλο τρύπημα λέει από εκεί με Βιερίνη και φάνηκε στην Τρίπολη. Αν παίξουν και οι δυο μαζί ποντάρουμε στην κάλυψη του Αζεβέδο από τον Βιερίνη. Κάτι που δεν κάνει ούτε ο Μάκ ούτε ο Μπίζεσβάρ. Πολλά μηνύματα, πολλά τηλέφωνα. Πολλά. Πάμε στον κόσμο, καλημέρα. Ναι. Έλα. Ναι. Αυτοπουλός. Έλα, φίλε. Έλα, ρε. Οχ. Έλα, τόση ώρα το έχετε ανοιχτό και σας ακούω να πούμε. Ε, και αυτό το έχουμε ανοιχτό για να μας ακούς. Ω, μπλέξαμε. Λέγε, φίλε. Όχι, δεν τρέχει τίποτα. Αργιανάρα, ναι. Δεν είναι. Αργιανάρα, μεγάλη ομάδα. Μεγάλο σωματείο. Γιατί κοροϊδεύεις. Όχι, το εννοούμε, ρε φίλε. Κοροϊδεύω εγώ. Έχεις κάνει πλάκα, αδερφέ. Όχι, μιλάμε. Μεγάλο σωματείο, λέω, πολύ μεγάλο. Περαπτόπουλος, γελάς. Ρε φίλε, πάλι. Εσύ να, μάλλον να έχεις τη μίγα. Σου λέω πολύ μεγάλο σωματείο. Συνέχισε, λέω. Περίμενε λίγο. Για πες μου εσύ τι να έχω. Ποια μίγα να έχω. Για πες μου. Τη μίγα ξέρω εγώ τσετσέ. Ξέρω εγώ. Τη μίγα μπαλ μπαλ. Ρε, είσαι χαζός, ρε. Άντε πάλι. Ρε, γιατί κρύβε. Όχι, γιατί τον έκοψες. Έπεσε μόνος του. Μόνος σου έπεσες. Σε είπε χαζό. Ε, και τι. Θα του κάνω μήνυση. Ο μοναδικός είναι. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε παρακάτω, ρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Κάσαν όλοι τι έγινε. Όχι, ρε, γεμάτη είναι. Για άρα, πάμε. Δύο. Ναι, φίλε. Ναι. Πέσαν όλοι. Ξαναπάρτε γιατί πέσαν όλοι. Μπλοκάρε το κέντρο. Μπλοκάρε το κέντρο, πάρτε ξανά μανά όλοι. Πάμε. Καλημέρα. Αδικία, βέβαια, αλλά εντάξει. Γιατί το τρακ που ήταν έπεσαν όλοι. Ναι. Έλα, φίλε, ναι. Καλημέρα. 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 Λοιπόν. Εγώ ακούγομαι. Εσύ ακούγεσαι. Πρώτη ερώτηση από μένα. Το τσιγάρο το κόψες. Όχι. Να κόψω τα 2,5 πακέτα. Άντε πάλι. 2,5 πακέτα τσιγάρα. Τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Πόσο χρονών είσαι. Θα τον κλείσω να μην. Όχι, όχι. Μέχρι να κόψω τσιγάρο. Πόσο χρονών είσαι. Πάνω από 50. Ε, τι έγινε. Και να πεθάνει χορτάτος είναι. Μα τα πνευμόνια του είναι μπουκωμένα, θα τον ακούς. Τι σε νοιάζει, ρε δικιά σου. Καλά, ρε. Θε να πεθάνει. Το τηλέφωνο φταίει, δεν είναι. Τι δεν είναι, αφού σε ακούω, δεν μπορεί να πάρει αναπνοή.
Δηλαδή είναι 50. 50. Θα πνίξει 2,5 πακέτα τσιγάρα. Θα πάει 70. Σημαίνει ότι παίρνει. Ναι, ναι, και τι έγινε. Με δηλητήρια μέσα του να πούμε. Ναι, ναι, και... πάνω από 100 μικρογραμμάρια. Ωραία. Την ημέρα. Θα πάει 72. Το πνευμόνι εγώ του να πούμε. Κάπησα, να πάω 73. Και άμα το βάλει τώρα θα στρώσει τη λαμπράκι με πίσα. Και τι έγινε. Δεν σ' αρέσει η ζωή. Κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε, είπα. Εδώ και 5 χρόνια κάτι θα κάνουμε με λε και δεν με κόβει το τσιγάρο. Και είσαι και αργιανός. Απόλαυσε το τσιγάρο. Θα μου πεις, άμα πάθει τίποτα, ναι, θα είναι ένας λιγότερος. Ναι, για μένα. Ναι. Αλλά είναι κρίμα ο άνθρωπος. Λέει γερός. Γιατί τον αγαπώ πολύ. Πάμε αυτό. Παρακάτω τώρα. Ξέρεις πώς πεθάναν πριν τα 50 που πάμε, δεν πήγαν. Πάμε, να είναι γερός. Ο ιστορίς που πέθανε, πώς το λέγανε. Πρώτα απ' όλα. Το παίκτης, 30 χρονών κάπνιζε. Ο Αστόρι. Ο Αστόρι. Επειδή δεν είναι αντόπιο, βέβαια. Ναι, εντάξει, ναι. Πάμε. Ας έρθουμε στο ρεζουμέ. Στο ρεζουμέ, ναι. Ακούω τους παοξίδες καταρχάς. Τα έχω βάλει με Μελισανίδη και με ΑΕΚ. Ναι. Ο Σαββίδης με τον Μελισανίδη είχα μια συμφωνία. Στην Παναγία σου μελά προχεινάγαν παρέα. Μαζί είναι. Ναι, ναι, μαζί είναι. Ναι. Α, μπράβο. Είχα μια συμφωνία. Ναι. Ποιος έριξε ποιον δηλαδή, να καταλάβω. Μα δεν έχουμε εμείς με την ΑΕΚ καμία κόντρα αυτή τη στιγμή. Πέρα από το οπαδικό. Και να μην έχετε εσείς, θα έπρεπε να έχει ΑΕΚ. Γιατί? Ο Μελισανίδης με τον Σαββίδη είχαν μια συμφωνία. Ότι? Ας πούμε ότι η διαιτησία δεν ευνόησε κανέναν. Ναι. Που σας ευνόησε εσάς, εγώ λέω 50-50 ήταν ανάμεσά σας. Κοίταξε να δεις, περισσότερο την ΑΕΚ έχει ευνοήσει, να λέμε την αλήθεια. Εγώ λέω κανένα δεν ευνόησε και λίγο ας ευνόησε και την ΑΕΚ που δεν έγινε αυτό. Αλλά εντάξει, λέμε. Ναι. Ο άλλος που έχει συμφωνία, ναι, πηγαίνει και καθαρίζει 5 μάτς και κάνει προπόνηση. Ναι. Ενώ κυνηγάται τον ίδιο στόχο. Ναι. Ποιος έριξε ποιον δηλαδή, να καταλάβω. Εντάξει. Θα φανεί. Τι να φανεί ακόμα να φανεί. Μα τι. Τέλος πάντων, κατάλαβες τι λέω. Κατάλαβε, βέβαια. Από εκεί και πέρα. Άκουσα για τις συνθέσεις που λέγατε, αν και στη μέση το άκουσα. Το ναι. Πιέσα. Ναι. Ποιο λιμιό να βάλει, ρε παιδιά. Έτσι λένε σε τα παιδιά. Αυτό το μάτς θα βάλει το λιμιό το παιδάκι να. Τι να κάνει ο λιμιός. Ή τον Αζεβέδο, ο οποίος έχει κάνει δύο παιχνίδια. Δεν μπορεί να πάρει σε τέτοια. Συμφωνώ μαζί σου. Πρέπει να πάρει ποδοσφαιριστές που έχουν ρυθμό. Που έχουν ρυθμό, που έχουν παίξει, που έχουν κάνει υποχρεωτικά. Και είναι παιχνίδι ειδικών ρόλων. Τα δίδυμα θα παίξουν πολύ μεγάλη σημασία. Ο ΠΑΟΚ στο κέντρο δεν μπορεί να τη βγάλει με αυτούς τους δύο, να ξέρεις. Εσένα πέρα το παιχνίδι της Τρίπολης, ο ΠΑΟΚ σ' άρεσε φέτος. Ο ΠΑΟΚ μου άρεσε. Σαν ένα παιδί πρώτο, μου θεατής. Ναι, ναι. Στο πρώτο ημίχρονο στο Καραϊσκάκι και στο πρώτο ημίχρονο στη Νέα Σμύρνη. Μάλιστα. Σε αυτό μου άρεσε. Μάλιστα. Τα άλλα παιχνίδια τι να δω τώρα που παίζει. Θα παίξει ρόλο ο Λουτσέσκο και ο Μπρούνο Χιμένεθ, φίλε. Μέχρι ενό σημείου θα ναι, δεν μπορούν να πάρουν μεγάλα ρίσκα. Τώρα σιγά σιγά μας φέρουν το Τσιγκρίσκι. Θα παίξει. Ακούστε λίγο να σας πω δεν κάτι. Δεν μπορεί να πάρει κανένας προπονητής. Άκουσε με λίγο. Ναι, ναι. Κανένας προπονητής δεν μπορεί να πάρει σε τέτοια μάτς μεγάλα ρίσκα. Βέβαια. 100%. Δηλαδή το Χιμένεθ, άμα το ρωτούσε. Θα σου λέγει ότι δεν θέλω να τον βάλω τον Αραούχο. Ναι. Αυτό θα σου λέγει ο Χιμένεθ. Το λέω εγώ. Το ξέρω κι εγώ. Αλλά δεν μπορεί να το ρισκάρει. Δεν μπορεί να το ρισκάρει. Θα είναι μόνος του, σου λέει ο Λισβό. Δηλαδή έχω λέω απειλές μετά. Το Λισβό μπροστά από τον Λίγκ και το Χρυστοφυλλό. Άμα είχε και οι άλλοι χαφ καλά που να σκοράρουν να κάνουν. Δεν έχει και χαφ να πούν στην περιοχή να γράψουν. Δεν έχει και χαφ και να κάνει να πάει τον Αραούχο. Λοιπόν, Αργιανέ, φιλιά, καλό βράδυ, θα τα πούμε. Κάτι άλλο. Πολύ... Α, Νίκο, και κάτι άλλο. Ναι, 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 ναι. Να σου πω. Ναι. Πριν από 2 μήνες. Ναι. Σου είχα πει ότι είμαι πολύ παλιός. Ναι. Και να θυμάσαι ότι η Λεωφόρος θα γίνει άσος. Ναι. Τώρα έχουν κανένα 2 εβδομάδες που άρχισε να κουνάει το κεφάλι τους και να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Θυμάσαι πότε το είπα. Βεβαίως. Το θυμάμαι. Και σου είπα τη βδομάδα εκείνη. Ο Παναθηναϊκός ναι. θα κάνει συναγερμό και θα λένε ότι πάνε να βγουν Ευρώπη. Ναι. Να εκτίσουν την ποινή. Ναι. Άσος θα γίνει και να το μάθω. Θα το δούμε, μπροστά μας είναι. Μπροστά μας είναι, να δούμε καλώς. Τι θα γίνει. Λοιπόν, μ' αρέσει αυτός ο Αργιανός, το γουστάρω, αλλά πρέπει να κόψει τσιγάρο. Ναι. Είτε το κόψει είτε δεν το κόψει, 70 θα πεθάνει. Κοίταξε να δεις. Ναι.
Πέντε χρόνια ξέρεις τι είναι. Τι είναι, ρε. Τα 75 να ζήσει. Τι είναι, δηλαδή τι. Άντε και ο πατέρας μου πέθανε 75. Ναι. Τώρα άμα ζούσε θα ήταν 80. Ναι. Και τι θα έκανε, θα πηδούσε. Θα έκανε ταξίδια, θα είχε ζωάρα. Θα βλέπε εσένα, ρε. Τι να με κάνει εμένα. Θα βλέπε την διακονή του να μεγαλώνει, ρε. Να παίρνει το πτυχίο. Να παίρνει το δίπλωμα αυτοκινήτου. Να παντρεύεται, να αραβωνιάζεται. Να κάνει παιδάκι. Αυτή είναι η ζωή, ρε. Χοντροκέφαλε. Τι θα είναι η ζωή. Εσύ μεθαύριο που θα γίνει 75 χρονών, τι θα περιμένει. Να δεις θα πεθάνω, το Πατσινίλα να βάζει γκολ. Ξέρω, θα περιμένεις να δεις τη μικρή την Ευγενία να βρεις και ένα καλό παιδί από την Τούμπα που θα φέρει κανένα τεμπέλχανα. Λοιπόν, στην καλύτερη περίπτωση. Σειρά 4 θα πάρει. Ναι. Λοιπόν, τι απάρει. Να παντρεύεται, να κάνει το σπιτικό της. Λοιπόν, με τη γυναίκα σου εκεί πέρα να πηγαίνετε βεγγέρες, να πούμε, ξέρω εγώ, οι εορτές με τα λουλούδια και με τους λουκουμάδες. Να κάνει κανένα Ραπτόπουλο Κωστή Τζούνιορ. Και να κάτι τέτοια και να πούμε. Να μην δουλεύω να ναι, να λέει να περνάει να το παιδί. Στο καφενείο, να περνάει μεθαύριο το παιδί από το καφενείο να λένε εσύ του Κωστή ο εγγονός είσαι εκείνη τη κουφάλα να πούμε θα χαίρεσαι εσύ που σε λέει έτσι. Ναι. Και η ζωή τι περνάει, ρε φίλε. Είδε τη ζωή, τι ωραία. Αυτή είναι η ζωή, ρε Κωστάκη. Και μετά, και μετά, όταν πεθάνει να πούμε και τα τεινάξει τα πέταλα, θα έρθει εκεί ο μπαμπούλα περίλυπο με το φοντάν και με το κονιάκ. Θα σε πάρουν με τη μαύρη την Cadillac, θα σε πάνε εκεί στη Θέρμη να πούμε, θα σε θάψουνε και τελείως η ιστορία. Τον Μητρόπολη μια μέρα θα παίζει σαν τον Παρασίδη που πέθανε. Ναι, θα λένε, θα βγω εγώ, θα βγω εδώ, θα κλαίνε να πούμε οι οπαδοί, άλλοι θα σε βρίζουν, τι καλό παιδί θα λένε, κύριος ήταν. Κύριος, εργατικός άνθρωπος ήταν αυτός, καλό ψυχος και τα λοιπά. Τα κονιάκ θα πάνε και θα έρχονται. Οι πλερέζες εκείνες οι μεγάλες, κάτι μπούζι, κάτι αυτοί. Αυτά είναι ρε Κωστάκη. Δηλαδή ο Μπούζος θα πεθάνει πιο μπροστά, πιο μετά από μέρα. Βέβαια ρε φίλε. Ο Μπούζος θα πιέσει 150 χρονών. Έτσι πως είναι. Πώς το βλέπεις. Βολίδα. Οργανωμένος, στεγνός, μαύρος. Φίλε δεν πεθαίνει τίποτα. Καταρχήν αυτός θα κάνει ανάλυση θανάτου. Θα φέρει επιστήμονες από φυσικούς, αστροφυσικούς. Θα φέρει να πούμε το Μάντι Κάλχα, θα το ξαναφτιάξει. Λοιπόν, αυτό είναι καλό να κάνει ανάλυση να πούμε. Λοιπόν, έξι τελευταίοι φύγει. Λοιπόν, έξι τελευταίοι. Εντάξει, ρε φίλε, πάμε, έξι τελευταίοι. Θα σε κάνω εγώ τώρα. Έλα, ρε φίλε. Τον Ανδρώνη ξέρει ότι είναι υποταθετικό. Τι. Τώρα σε ελεφέντη, αυτό 50 πόσο και τα λοιπά, τώρα γίνει παππού. Ναι. Μετά τον παππού, το ξέρει τι είναι. Τι. Θάνατο. Κάσα. Μεσόκοπο, γέρο Τέζα. Τελειώσαμε. Ναι. Τελείωσε. Έτσι είναι η κλίμαξη. Φύγαμε, πάμε προ τα πίσω. Καλημέρα. Έλα φίλε, εσύ που είσαι στα UHF. Ήδη αρχίζει το χωματίλα και ναι. Ναι. Έλα φίλε. Εγώ. Εσύ. Ναι. Καρδιτσάρα, τι μυαλό. Έλα, τι είπατε, χάθηκε λίγο το σήμα. Τι είπατε για καρδίτσα λίγο τώρα. Είπε ένα κύριο. Ναι, είπε ένα κύριο. Εκεί λέει στην Σμύρνη, λέει. Ναι, είναι ασχημάντρε. Όχι, όχι, είναι λέει ωραίοι άνθρωποι. Λέει φυσιολογικοί, μπορούν να πάνε και στην Ευρώπη. Αν πα πιο μέσα, λέει, βλέπει κάτι κοντού, κάτι μηταράδε, λέει, κάτι αυταράδε. Και του λέω, γιατί αν πα στην καρδίτσα, τι θα βρει, τον Αλέν Τελόν. Αν πα στο Κιλκί, τι θα βρει, την Κλαούντια Καρδινάλε. Αυτό τον έλεγα δηλαδή τον άνθρωπο. Και κόπηκε το σήμα το δικό σου, να πούμε, ναι. Ναι. Αυτό είπα κι εγώ. Εντάξει, είναι λογιόν. Αν πα δηλαδή στη Σικιά Χαλκιδική, τι θα βρει, ξέρω εγώ. Ναι, όπω κατάλαβε, δεν θα σταυρώσει λέξει. Τι θα βρει, τον Κούρκουλο θα βρει. Αυτό του είπα εγώ, ναι. Τώρα δεν άκου λίγο, επειδή η Παρασκευή είναι λίγο ημέρα. Δηλαδή και στην καρδίτσα εσύ. Φίλε, εσύ θα βρει κανέναν. Σαν τον Άσο Κερδάκα να πούμε. Τι κόμενο ωραίο ο Άσο Κερδάκα, τι κούκλο. Καρδιτσόφατσα να πούμε, ναι. Συνέχισε φίλε, συνέχισε. Αυτό του είπα. Εντάξει, έχουμε και το Γιάννη Γιαννούλια μα. Ναι, βέβαια. Γιάννη θέλουν και τη λίμνη Μέγδοβα, έχει η Μέγδοβα εσύ εδώ. Η Μέγδοβα, βέβαια, η λίμνη, πλαστήρα. Αυτή τεχνητή είναι η λίμνη. Και επειδή. Άκου, επειδή είναι λίγο χειλό το μυαλό σου και σε έχω πει ότι έχεις και καλή βάση, αλλά ενώ ξέρεις μπάλα... Ποιο καλή βάση, ποιος ξέρει βάση. Είσαι στην κοινωνία, έχεις μια καλή βάση σκέψη, αυτό θέλω να πω. Α, ναι, μια είναι κοινωνικός άνθρωπος. Είσαι κάτοικος γης ή εθνιστής. Αυτός. Κάτοικος γης. Κάτοικος Τούμπας είναι φίλε αυτός. Εθνιστής άμα ήμουνα, όταν ερχόταν οι Τούρκοι και οι Σαρογραμμές, έπρεπε να πω να πούμε τον κύριο Ανδρώνη, μείον 100 ευρώ.
Άμα ερχόταν, ξέρω εγώ, το Γευγελί, το καζίνο, θα του έλεγα μείον 100 ευρώ. Του λέω, κύριε Ανδρώνη μου, σας παρακαλώ, έχω να πληρώσω φροντιστήριο. Οπότε δεν είμαι εθνιστής, είμαι κάτοικος γης, κύριε. Είσαι κάτοικος γης. Μάλιστα. Ωραία. Και έρχεται. Ο πόλεμος γίνεται για πολλούς λόγους, αλλά γίνεται για τη μαρμίτα, να το πάρουμε γενικά. Ναι, ναι, ναι. Συμφέροντα κλπ. Έχει παιδιά. Έτσι, έχει ναι, παιδί. Ναι. Έχει γενιά. Είναι και ο Παουξάκη που έχω. Ναι, Παουξάκη. Όταν μπει ο άλλος. Πού να μπει. Για να... Πού θα μπει. Όταν μπει ο άλλος, τα σύνορά σου. Τα σύνορα είναι. Πώς ναι, τι λένε, θέλει να πάρει αυτό. Το σπίτι το δικό μου στη Χουρμούζη και το Κόρτομπα. Θέλει τα πετρέλαια. Εγώ από τα πετρέλαια παίρνω μερτικό. Αυτό λέω. Βρε από τη Χουρμούζη το σπίτι, τι να με το κάνει ο Τούρκος. Χρεωμένο είναι. Τα πετρέλαια θέλει, το ουράνιο θέλει. Το φυσικό αέριο θέλει. Τι θέλει το εξοχικό μου στην επανομή θέλει ο Τούρκος. Ή το Κόρτομπα που κάθε μήνα 200 ευρώ τρίπιο κουμπαρά είναι. Για πε μα λοιπόν, τι θέλει ο Τούρκος. Ο Τρίκος ο στρατιώτης μπορεί να μην θέλει τίποτα. Ναι, αλλά τι να κάνει. Και αυτός είναι κάτοικος γης και αυτός και δεν έχει να χωρίσει τίποτα με σένα. Αυτό λέω και εγώ. Πώς πολεμάς. Το πετρέλαιο το θέλεις ή το φυσικό αέριο για τι να το κάνω ρε το πετρέλαιο. Γιατί εγώ το πετρέλαιο άμα θα βγάλω θα αυξηθεί ο μισθός μου ρε. Λοιπόν. Δηλαδή εγώ που βγάζω το πετρέλαιο έτσι και πάθω ένα έφραγμα και πάω στο Ιπποκράτιο θα βγω εγώ από εκεί μέσα. Ιπποκράτιο ρε. Δεν θα έχω ρε φίλε. Γιατί τώρα που έχω Ιπποκράτιο εγώ Ιπποκράτιο. Δεν έχει. Πληρώνω ρε. Πλήρωσε. Παράτα με πάμε από επόμενη πάμε γραμμή. Επόμενη γραμμή. Πάμε. Θα έρθει ο Τούρκος. Τι θα πάρει ρε το χρεωμένο σπίτι. Τι θα πάρει ο Τούρκος. Τι θα πάρει. Πέσανε οι γραμμές. Παίρνουν οι γραμμές, παιδιά, είστε πάρα πολύ γιατί σήμερα. Είναι πάρα πολύ σήμερα που παίρνουν πάρα πολύ κόσμο. Τι είναι, ρε, τσουτσούδες είναι και πέφτουν και σήμερα. Πάμε. Πάμε. Πάρε πέντε τελευταίους. Καλημέρα, έξι, ναι. Καλημέρα. Μάλιστα. Έλα, καλημέρα. Εγώ. Καλημέρα, εσύ, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Πάρτε όλε. Όλοι από 2-3 λεπτά. Μην τα αφήσουμε τα παιδιά και. Έλα, Ολυμπιακάρα και αντιπαουκτή και αντιβόρειο Ελλάδα. Μάρα, λέρε, φίλε. Να ακούσουμε το σκεπτικό σου, βεβαίως. Ναι, καλλιεργείται ένα κόμπλεξ εκεί πάνω και τα ράδιά σας και τα μέσα σας γενικά. Τι πράγμα, ότι η Αθήνα φταίει για όλα. Και μας έχει πνίξει και μας έχει κρεμάσει και, ναι. Και, και, και. Ναι, ναι, ναι. Και όλο αυτό όχι ένα-δύο χρόνια τώρα. Εγώ κοντεύω 45, ναι. Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Μάλιστα. Οπότε, για ζωή. Ναι. Εσείς που μένετε. Εγώ που μένω ζωγράφου. Ζωγράφου, μάλιστα. Μαζολοπεριοχή. Ωραία. Καλά, καλή είναι, εντάξει. Εντάξει. Είστε Παναθηναϊκός εσείς, φαντάζομαι. Ολυμπιακός είναι. Α, Ολυμπιακός. Όχι, ρε, ναι, Ολυμπιακός. Το κράτορας θα πούμε. Τι Ολυμπιακός. Ναι, με συγχωρείς. Παοκτζή δικαιοσύνη για σένα πέφτει για μένα, κατά τη γνώμη μου, γιατί έδωσες αφορμή. Βέβαια. Με τον ίδιο. Γι' αυτό δεν μπορείς να το αρνηθείς. Αφορμή έδωσες. Έδωσε. Έδωσες. Χ, ναι. Λοιπόν. Ναι. Από όλες τις τέσσερις ομάδες τις μεγάλες, ναι. Συμφωνούμε όλοι ότι κανένας δεν είναι πεντακάθαρος. Ναι. Συμφωνούμε. Ναι, ο περισσότερο καθαρός. Πάει, ναι. Ο περισσότερο καθαρός για τους τέσσερις είναι αυτή τη στιγμή ο Τίγρης. Μάλιστα. Γι' αυτό θα σου πάρει και το πρωτάθλημα φέτος. Τελειώσαμε εκεί. Πρωτάθλημα δεν ξαναβλέπεις όταν χειροκροτήσεις ξανά ο Χριστός. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα το πρωτάθλημα δεν το παίρνει από μένα. Το παίρνει από σένα. Καλό. Γιατί εσύ ήσουν πρωταθλητής. Σωστό. Εγώ δεν ήμουνα. Καλό. Εγώ ήμουν διεκδίκητης. Ναι. Ένα είναι αυτό. Εσύ ήσουν ρε φίλε τρεις πόντους μπροστά και βρέθηκε σε 7 πίσω να πούμε. Εντάξει, οπότε... μπορεί. Ναι, αλλά εγώ δεν ήμουν πρωταθλητής, λέω, επαναλαμβάνω. Πέρσι δεν θα γίνεις ποτέ. Από σένα θα πάρει το κύπελο. Από τον Πειραιά θα έρθει να το πάρει για να το πάει παραδείγματος χάρη στη Φιλαδέλφια. Δεν έρθει να το πάρει την Τούμπα. Κατάλαβες πως το λέω. Θέλω κάνω, να ένα πω... χρόνο, ναι. Κάνω ένα χρόνο διακοπές για να κάνω ανακαίνιση την τροπεοθήκη να πω. Ναι. Δύο ερωτήσεις. Πιστεύεις ότι θα κάνεις μία παύση και θα ξαναμπείς ή σε τρομάζει ότι ο Μαρινάκης αποχωρεί και πρέπει να περάσει σε μια μεταβατική περίοδο. Αυτή είναι η ερώτηση. Κοίτα, ο Ολυμπιακός φίλε δεν είναι ούτε ΠΑΟΚ ούτε ο Ηρακλής. Ο Μαρινάκης και ναι. Ο κάθε Μαρινάκης. Ναι. Μπράβο. Αύριο το πρωί, όχι αύριο το πρωί, άμα φύγουν, τώρα την ώρα που μιλάμε. Ναι. Σε μισή ώρα έχει έρθει καλύτερος Μαρινάκης. Τι λέρε φίλε, ανατρίχιασα τώρα. Τώρα αυτό άμα τα ακούει ο Μαρινάκης δεν είναι και πολύ κοντά. Καταρχήν πρώτα απ' όλα εγώ θα σου πω κάτι άλλο. Ο Μαρινάκης. Και το άλλο. Ναι, και το άλλο. Για πες και αυτό. 20 χρόνια με κόκαλη. Να κάτσε, συγγνώμη, να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Ναι. Άμα αύριο το πρωί σηκωθεί ο Ιβάν Σαββίδης και πει αντεγιά χαρά, μάγκες. Ναι. Τι καζατζίδι έχουμε να ακούσουμε και τι κλάψα έχει να πέσει μετά. Για ποιο θα έρθει στον πάγο, για πες μου.
Δεν μου λες. Ναι. Εγώ θα, θα κάνω τώρα και εγώ ερωτήσεις. Ναι. Λοιπόν, έφυγε ο Αλαφούζος από τον Παναθηναϊκό. Ήρθε καινούργιος ο Αλαφούζος. Εγώ για τη δικιά μου την ομάδα σου μιλάω. Ναι. Σου μιλάω. Αύριο φεύγει ο Μαρινάκης. Πιστεύεις, πιστεύεις ότι η αποψήλωση που έχει κάνει ο Μαρινάκης, γιατί ο Μαρινάκης έχει πουλήσει μέχρι και τα πόμολα από τις πόρτες του Καραϊσκάκη. Λοιπόν, έχει εκποιήσει όλη την ομάδα. Η ομάδα δεν έχει αξία αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρική στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Αυτό συμφωνούμε. Σε σύγκριση, να πρόσεξε πάντως τώρα. Να έρθει λοιπόν ο άλλος να πάρει τι? Το Καραϊσκάκη που δεν το έχει? Την ομάδα η οποία δεν υπάρχει, ή να πάρει μόνο το Δάφνο Στεφανωμένο? Ρε πάλι, ρε φίλε. Σε παρακαλώ. Απάντησέ μου σε αυτό που σε ρωτάω. Εγώ σαν επενδυτής, εσύ αύριο σαν επενδυτής, πακέτος που είσαι, θα πας να πάρεις τον Ολυμπιακό. Τι θα βρεις εκεί? Έχει τίποτα να βρεις? Σε ρωτώ. Πήγαμε. Δεν απαντάει. Δεν πειράζει. Ήθελα να του κάνω και εγώ μια ερώτηση. Δεν θα το ξέρω. Θα το έλεγα, ρε παιδί μου, 20 χρόνια Ολυμπιακός με γκαγκάτσιδες, με γκυρτζίκιδες και τα λοιπά, είχε αυτό ναι, που είχε. Ναι. Και γκρινιάζαν εδώ οι Παναθηναϊκοί, οι Αεξίδες και οι Παοξίδες. Ναι. Εδώ με ένα χρόνο που δεν πήρε καμιά ομάδα σφυρίγματα, ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο ΠΑΟΚ τόσα πολλά κτλ. Ναι. Άρχισε το κλάμα του Μαρινάκη και ναι, του Καραμπάκη. Αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Πώς το ερμηνεύει? Του αρέσει? Το θεωρεί άλοθη? Πάμε έκτος πέμπτος από το τέλος. Ναι. Πάμε, ναι. Καλημέρα. Έλα, ρα. Καλώς το. Έλα. Καλημέρα. 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 Περιπτεράσεις, ρε φίλε. Ακούς. Ναι. Εγώ είμαι. Βέβαια, ποιος είσαι? Λοιπόν, όχι, δεν είμαι περιπτεράς. Λοιπόν, μάλλον ακούω λίγο με καθυστέρηση, δεν ξέρω γιατί. Αεξής είμαι. Ναι. Από πού είσαι? Θέλω να πω ότι διαφωνώ με ό,τι και να είπε ο Γαβρός. Ναι. Θεωρώ ότι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ πρέπει να γίνει. Ναι. Την Κυριακή το παιχνίδι να γίνει με τον κόσμο του ΠΑΟΚ μέσα, παρόλο που είμαι αεξής. Ωραία. Ναι. Κανένας να μην παίζει πάνω στις πλάτες των οπαδών κανένα παιχνίδι. 30.000 παοξίδες που πήγαν και φάγαν την βροχή, αξίζουν να δουν το μάτς και ό,τι ήταν να γίνει να γινόταν. Σωστό. Το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ναι. Εσύ φίλε από πού είσαι? Κόσμος. Εγώ είμαι από Καρδίτσα. Καρδιτσιώτησια, είδες και μου κακού η Καρδίτσα Αναπτόπουλο, ρε φίλε. Βέβαια. Μέσα από την Καρδίτσα ή από κανένα χωριό? Μέσα. Έχω 10 χρόνια βέβαια Θεσσαλονίκη. Ναι. Μέσα. Καλά, αλλά ρε φίλε. Άφησε έχει ολόκληρη Καρδίτσα και ήρθε Θεσσαλονίκη, ρε φίλε. Τέτοια ομορφιά που να την αφήσει. Γιατί όχι? Τέλος πάντων, ξέρω εγώ. Εμένα είναι από τις αγαπημένες μου πόλεις η Καρδίτσα. Ναι, εμένα μου πιάνει μελαγχολία μα πάω στην Καρδίτσα. Γιατί έχεις πάει? Έχω πάει. Πότε? Με την επανομή Β' Εθνική όταν πέθανε. Πότε, πριν από 400 χρόνια. 78, ρε, άμα σου πω πού είναι η Καρδίτσα, θα ξέρεις πού είναι η Καρδίτσα. Πού είναι η Καρδίτσα? Πού? Στη Λάρισα. Κάτω από τη Λαμία. Πάνω από τη Λαμία. Πάνω από τη Λαμία. Το έπαιξε κορώνα γράμματα. Να σε καλά, έτσι ήταν η πιο καλή. Πάνω έτσι όπως. Πώς το βλέπεις το χάρτη το πάνω και το κάτω όμως? Τι εννοείς? Το πάνω κάτω τώρα έτσι όπως το εννοεί στο χάρτη είναι και πάνω και κάτω. Να, ναι. Γι' αυτό ήταν τρίκη η ερώτησή μου. Να δω τι θα απαντήσει. Να τον άσω κερδάκια. Και χιούμορ. Είδες ο καρδιτσιώτης χιούμορ. Όχι σαν και σένα. Αλλά τέταρτος από το τέλος. Χαίρετε. Αν αρχίζει να μετράει παιδιά τέταρτος, τρίτος, όχι, ταχύτητα. Σημαίνει ότι κουραστεί. Όχι, δεν κουράζουμε. Όταν μετράει αυτός που είναι κουρασμένος, δεν ξέρω. Δεν πήγα προπόνηση. Ξέρω, σήμερα. Ξέρω εγώ τι λέω. Έχει λιμάνι βρε ο Δαφτός εμπορνωμένος, ο αιώνιος. Έχει λιμάνι. Ναι, ο οδηγός του κ. Σάβα. Έχει λιμάνι ρε, τέτοιο σκλαβοπάζαρο που έχει γίνει, τέτοια πώληση να πούμε. Ναι, και τις πολίτρες έχει πουλήσει. Πάμε. Έλα φίλε. Πάμε. Καλησπερίζω να είμαι τη δυο μου της Ελλάδας. Να το σοφίρω. Τι λέει ρε φίλε? Ο παδός του Ηρακλέως είμαι, μένω 6 μήνες στην Ιερά Πέτρα και 6 μήνες στην Ουράνο. Έχω κάνει 10 χρόνια Θεσσαλονίκη και ξέρω. Λοιπόν, πρώτη φορά απόψε θα κάνω ποδοσφαιρική ανάγκηση γιατί δεν ξέρετε τίποτα. Εντάξει αδερφέ, εμείς κάνουμε πάσο, βάζουμε αλάρμ και σε ακούμε. Δεν ξέρετε τώρα, αφήστε τώρα. Εντάξει ρε μεγάλε, δεν είπαμε τίποτα. Ναι, όχι. Ο
Ο ένας λέει θα κερδίσει το 4-0, ο άλλος θα κερδίσει το 0-3. Λοιπόν, η αλήθεια είναι στη μέση. Για πες. Ο Θεριός θα φοβάται το Γιάννη και ο Γιάννης το Θεριός να έχουμε. Το Θεριό. Και ναι. θα έχουμε να έχουμε ένα χείριστο μάτς, θα πονέσουν τα ματάκια μας. Ναι. Θα κάτσει η μπίλια στο 0-0 και με κάποιο τρόπο θα πάει ο Πάος στο πρωτάθλημα και τελείωσε η ιστορία. Γουστάρεις τώρα εσύ όμως αυτή τη φάση, έτσι πως τη λες. Φυσικά και γουστάρα, εγώ είμαι τη Θεσσαλονίκη μας είναι. Έτσι τι είμαι, κανένας κομπλεξικός είμαι. Όχι, σε κόβω παλικάρι καλό, γι' αυτό σε λέω. Τι τώρα, εγώ Θεσσαλονίκη να το πάρει και όποιος είναι να. Και δεν μου λες εκεί κάτω στο Ηράκλειο με τις κριτικούς τι άκρη έχεις βγάλει. Ιεράπετρα, Ιεράπετρα. Ναι. Τι άκρη έχεις βγάλει. Στον άνω, έχω αμερικάνικο εστιατόριο, ελληνικό εστιατόριο στο Ντάνφορθ, στην ελληνική παροικία του Καναδά και βιντεοκλάβ στην Ιεράπετρα. Έλα ρε φίλε. Πώς τα καταφέρεις έτσι. Όλη μέρα σαν το σκυλί δουλεύω για να έρθω στο Αυτόπουλο δύο φορές το χρόνο. Ήρθες, το γνώρισες. Ήρθες, το γνώρισες το Αυτόπουλο. Το γνώρισες. Ναι. Χαρά που έκανες, μόλις το γνώρισες. Την άλλη εβδομάδα θα είμαι εκεί, δουλεύω σαν το σκυλί όλο το χρόνο για να έρθω στο Θεσσαλονίκη να είμαι στην πιο όμορφη πόλη της Ελλάδας δύο φορές το χρόνο. Αυτό είναι φίλε. Θα σε περιμένουμε. Και ο κύριος Φωτιάδης, ας πούμε, είναι τρομερό, δηλαδή δεν μπορεί να βρει νύφη 70-60 κιλά, 46 χρονών να έχει δουλειά άκαμπνη. Το θέμα είναι ρε φίλε τι έχει στον τέταρτο όροφο, εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή τι να σε κάνω άμα είσαι ένα 80-60 κιλά να πούμε ομορφάντρας, αν στον τέταρτο όροφο είσαι ακατοίκητος. Έχει ένα θέμα εκεί, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, καλό βράδυ, φιλιά στην Ιεράπετρα και στον Καναδά. Σε περιμένουμε. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Έλα. Νίκος από Γερμανία. Γεια σου ρε Νικολάκη από τη Γερμανία. Από ποιο μέρος? Augsburg. Augsburg. Δεν το κουστάρω καθόλου ρε φίλε, γιατί κερδίζει την Ιρενβέργη συνέχεια. Και σαν τσέ νοιάζει. Την Ιρενβέργη είναι η πόλη που γεννήθηκα ρε φίλε. Έλα ρε. Βέβαια. Καλά φίλε, δίκιο έχεις, εντάξει και εγώ δεν το γουστάρω, αλλά τι να κάνουμε. Πώς βρέθηκες στην Ιρενβέργη? Γεννήθηκα το 1972 στην Ιρενβέργη, οι γονείς μου ήταν μετανάστες. Και εκεί. Τι κάνανε στην Ιρενβέργη γονείς? Δουλεύανε μετανάστες εκεί. Πού είχαν και τι δουλειές είχε? Είχε δουλειές, ο πατέρας μου δούλευε στην Pepsi Cola. Ναι. Πρώτα δούλευε σε κάτι τέτοια, πώς το λένε, λιγνητορυχία και τα λοιπά. Ναι. Μετά πήγε δούλευε στην Pepsi Cola και η μάνα μου δούλευε στην Ιβέα. Η Νιβέα τι είναι? Η Νιβέα, κρέμα χεριών, Νιβέα. Βάζουν οι γυναίκες? Ναι. Δουλεύαν εκεί 10 χρόνια. Εκεί γεννήθηκα εγώ. Και ένσημα έχουν από εκεί τώρα οι γονείς σου? Kinger, ναι, έχουν και από εκεί. Ευτυχώς, γιατί από εδώ θα παίρνουν τα... Παίρνουν 300 ευρώ από τη Γερμανία, ναι, για 10 χρόνια που δουλέψανε. Μόνο. Και 300 ευρώ φέρνουν από την Ελλάδα για 40 χρόνια. Μαύρα δουλέψτε ρε. Ρε μαύρα ρε, σαν τα μαύρα έχει ρε. Λέγε φίλε, λέγε. Λοιπόν, με όλα τα σκηνικά που έχουν γίνει με τον ΠΑΟΚ, το καλό είναι ότι βγήκε η Ρετσινιά, έφυγε από τον ΠΑΟΚ, ότι είμαστε οι χαλήφιδες και όλα αυτά. Αυτά στον Κωστίνα τα λες. Αυτά να τα ακούει και αυτός που πέταξε την κορδέλα, γιατί ας πούμε μπορεί το παιδί να έχει τύψη, ενοχές. Ορίστε, βγήκε από πάνω με αυτή την κορδέλα του χαλήφη ιστορία. Κάτι γι' αυτό. Κάτι γι' αυτό. Αποκαλύφθηκε. Είναι θετικό. Πάμε. Είναι το θετικό της υπόθεσης. Παρακάτω. Την Κυριακή έχουμε ένα ματσάκι. Παίζουμε με το άθρο 99. Έτσι. Ναι. Βασικά αυτή η ομάδα πιο πολλά άθρα έχει από ό,τι βγάζει το Μετρόπολης. Μην ξύνεις τις πληγές. Και από ό,τι βγάζει το Μετρόπολης. Μην ξύνεις τις πληγές. Και από ό,τι βγάζει το Μετρόπολης. Μην ξύνεις τις πληγές. Και από ό,τι βγάζει το Μετρόπολης. Μην ξύνεις τις πληγές. Και από ό,τι βγάζει το Μετρόπολης. Μην ξύνεις τις πληγές. Και από ό,τι βγάζει το Μετρόπολης. Μην ξύνεις τις πληγές. Και από ό,τι βγάζει το Μετρόπολης. Μην ξύνεις τις πληγές. Και από ό,τι βγάζει το Μετρόπολης. Μην ξύνεις τις πληγές. Και από ό,τι βγάζει το Μετρόπολης. Μην ξύνεις τις πληγές. Και από ό,τι βγάζει το Μετρόπολης. Μην ξύνεις τις πληγές. Και από ό,τι βγάζει το Μετρόπολης. Μην ξύνεις τις πληγές. Και από ό,τι βγάζει το Μετρόπολης. Μην ξύνεις τις πληγές. Και από ό,τι βγάζει το Μετρόπολης.